Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε κι εμείς και σήμερα από τις 7. Basket City, τρίωρο μπασκετικός μαραθώνιος. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μαρχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Θα έχουμε εδώ και Σταμάτη Μουρελή. Θα το πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Αναπληρώνουμε λίγο για τον Γιώργο Ματζού για αυτή την ώρα της ώρας για μπλε. Η ώρα για μπλε γίνεται ώρα για μπάσκετ λίγο. Και σήμερα όπως έγινε και την Πέμπτη. Και θα τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Εδώ λοιπόν είμαστε με όλη την μπασκετική επικαιρότητα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν βαριόμαστε. Δεν βαριόμαστε. Είναι η αλήθεια στο μπάσκετ ποτέ. Η ποδοσφαιρική, καλά που έχει κάνει μουντιάλ καμιά φορά ή κάνει γιούρο. Ανά δύο καλοκαίρια και έχουν ασχοληθούν και το καλοκαίρι και τέτοιες εποχές. Η μπασκετική, ξέρετε ότι Μάιο-Ιούνιο είναι τα πιο καλά. Στο τέλος σεζόν είναι τα πιο καλά για το μπάσκετ, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί κρίνονται τίτλοι, εκεί υπάρχουν τα play-off παντού, εκεί κρίνονται στόχοι και όλα αυτά. Ποδοσφαιρική, Μάιο μήνα, εντάξει, χαιρετάνε και περιμένουμε μετά κανένα γύρο, κανένα μουντιάλ για να έχουν να ασχοληθούν. Όπως φέτος που έχουν το μουντιάλ εμείς, εκεί μέχρι μέσα Ιουνίου, ανάλογα το πώς πάνε διάφορες σειρές τελικών, έχουμε να λέμε αρκετά κάθε σεζόν. Φυσικά θα ασχοληθούμε με όσα γίνονται στην Α1, εκεί που φυσικά δεν, εκεί και αν δεν βαριόμαστε ποτέ, πόσο μάλλον όταν έρχεται η ώρα των τελικών, οι οποίοι τα τελευταία, έχω χάσει τον αριθμό χρόνια, είναι πάντα ανάμεσα στους δύο, οι οποίοι όταν έρχεται η ώρα των τελικών ξαφνικά νοιάζονται για όλα. Νοιάζονται για τους διαιτητές, νοιάζονται για τις τιμωρίες, νοιάζονται γιατί που ερμή είναι ανάδρομος. Καθόλου τη διάρκεια της σεζόν που έχουν την Ευρωλίγκα, δεν τους νοιάζει και τόσο. Και τα τελευταία χρόνια που δεν τα καταφέρουν και στην Ευρωλίγκα και ουσιαστικά τους μένει μόνο το πρωτάθλημα για να πάρουν τίτλους και να πάρουν και δόξα, κάθε φορά γίνεται το σκηνικό που παρακολουθούμε και τώρα. Καταγγελίες, κλίμα, non-paper, φοβερές διαιτησίες, οι οποίες αυτές και αν δεν έχουν το ενδιαφέρον τους, δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά που βλέπουμε. Κρίνοντας αυτά που έχουν γίνει τις δύο τελευταίες εβδομάδες, με την ΕΟΚ, την ΚΕΒ, τους διαιτητές και όλα αυτά, πίστευα ότι θα υπάρχει λίγο back off, το λένε οι Αμερικανοί. Κάνουν λίγο πίσω οι περισσότεροι, αλλά δεν υπάρχει καμία ντροπή. Οπότε βλέπουμε πράγματα όπως είδαμε στο πρώτο τελικό, πιθανόν να δούμε και στο δεύτερο. Αν και η αλήθεια είναι ότι στον πρώτο τελικό της Α1, με βάση αυτά που έγιναν στο γήπεδο, δεν κέρδισε αυτό που θα περίμενε οι περισσότεροι. Ο Ολυμπιακός πήγε ως σημαντικό outsider, πολύ πιο outsider από άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια μπαίνει και ως φαβορί. Αλλά απέδειξε για ακόμα μία φορά αυτό που όλοι όσοι είναι στις ομάδες το ξέρουν πολύ καλά, όσοι είναι γύρω από τις ομάδες το ξέρουν πολύ καλά, ότι όταν μιλάμε για τελικούς, όταν μιλάμε για play-off, αν δεν είσαι αυτός που πρέπει, θα έχεις πρόβλημα. Γιατί στα play-off δεν σου γυρνάει κάτι πίσω. Δεν είναι κανονική περίοδος που μπορεί να κάνεις μια-δυο ήττες, να έχεις ένα κακό διάστημα και να το ματσάρεις, τέλος πάντων να το φέρεις στα ίσα αργότερα μέσα στη σεζόν. Εδώ ήμασταν και εκθιάζαμε την νοοτροπία του Παναθηναϊκού στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, γιατί περιμέναμε να έχει την εικόνα που είχε τον Ολυμπιακό σε κάποια από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, που δεν την είχε. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος και στα τρία παιχνίδια που κέρδισε, σχεδόν σε όλο το 40 λεπτό, σε κάποια μάτσα, okay, είχε κάποια κάτι διαστήματα, αλλά μέχρι εκεί. Και όμως εμάς με τον Ολυμπιακό είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω, επηρεάστηκε από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες αυτού του επίπεδου και γενικά οι ομάδες επηρεάζονται από κλίμα, άρθρα, social media, οτιδήποτε. Αν το κάνουν είναι λάθος. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος για πρώτο τελικό και αυτά που έβαζε με τον ΠΑΟΚ δεν τα έβαλε με τον Ολυμπιακό και αυτό το 0-1 είναι πολύ απλά. Δηλαδή αν το πας λίγο πιο απλά μπορείς να βρεις και εξήγηση. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο τελικό το έκανε και ο ΠΑΟΚ. Να δώσει κάποια σούς στο καλάθι, να δώσει κάποια σούς στον Αντετοκούμπο. Με τον ΠΑΟΚ μπαίνανε. Με τον ΠΑΟΚ να μην υπήρχε τέτοιο βάρος. Με τον Ολυμπιακό δεν πήγανε. Υπάρχουν και μικροί τελικοί οι οποίοι είναι φυσικά σε εξέλιξη. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι. Ο δεύτερος τελικός της Α1 είναι την Πέμπτη.
Ο δεύτερος μικρός τελικός είναι αύριο, θα αναφερθούμε και εκεί στο τι γίνεται που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, την προετοιμασία για το παιχνίδι το αυριανό. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον Προμηθέα, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Έχουμε να αναφερθούμε και εκεί στη σειρά, η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν έχει τα φώτα των τελικών. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ουσιαστικά οι μικροί τελικοί δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που δεν δίνει κάτι αυτός που. Δεν παίρνει κάτι αυτός που βγαίνει τρίτος. Παλιότερα μπορεί να έπαιρνε ένα εισιτήριο για τα προκριματικά της Ευρωλίγκα. Αυτή τη φορά είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Τη μία φορά νομίζω που πήγε ελληνική ομάδα σε προκριματικά Ευρωλίγκα. Όχι, ήταν και ο Άρης Μημαρούς πιο παλιά. Από τη στιγμή που δεν παίρνει κάτι, το μόνο που μένει στους μικρούς τελικούς είναι το γόητρο και το πρωτάθλημα κάτω από τους δύο. Ουσιαστικά το κίνητρο και το γόητρο το έχουν οι ομάδες που παίζουν. Είδαμε και σε μια έδρα όπως αυτή του Προμηθέα, που okay, έχει κόσμο όλα από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει φανατικό κόσμο, αλλά είναι ένα γήπεδο που αν όχι γεμίζει, έχει πολύ ικανοποιητική πληρότητα. Στο πρώτο μάτς είχε ελάχιστο κόσμο που επέλεξε να πάει στο Τόφαλος και να δει το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω, δεν το βρήκαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επίσης, τώρα δεν μπορώ να πω κάτι για κάποιον ο οποίος αύριο Τετάρτη με 32-33 βαθμούς Κελσίου δεν θα ανέβει στο παλατάκι να πάει να δει ΠΑΟΚ Προμηθέας. Δεν μπορώ να το πω κάτι για ότι μπορεί να μην το επιλέξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στο γήπεδο πηγαίνεις για να περάσει ένα ωραίο δίωρο ή τουλάχιστον αυτή πρέπει να είναι νοοτροπία. Να πας να δεις την ομάδα σου, είτε κερδίσει είτε χάσει, να έχεις μια λογική ότι μπαίνω για να περάσω, για να πάω για να περάσω καλά. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά γίνονται αλλού, όχι στην Ελλάδα. Έχουμε να πούμε αρκετά και για το NBA. Η τελική είναι και εκεί σε εξέλιξη. Δικαιώνονται μέχρι τώρα αυτοί που λέγανε ότι από τη στιγμή που δεν έγινε το break στο πρώτο παιχνίδι, με εκείνη τη φοβερή φάση στο τέλος, με τη χαμένη βολή του Hill και τον J.R. Smith να φεύγει από την άλλη πλευρά γιατί νόμιζε ότι η ομάδα του κέρδισε, μην έχοντας δει το σκορ. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, ο δεύτερος τελικός ήταν τελείως διαφορετικός και έγινε το 2-0 για τους Warriors. Παιχνίδι το οποίο ξέφυγαν από ένα σημείο και μετά, αλλά σίγουρα δεν είχε την ίδια ανταγωνιστικότητα που είχε το πρώτο μάτς, το οποίο πήγε στην παράταση, κρίθηκε εκεί. Ουσιαστικά κρίθηκε σε μια-δυο φάσεις εκείνο το παιχνίδι. Στο δεύτερο, οι Warriors πέρασαν ένα σχετικά εύκολο βράδυ. Μέχρι ένα σημείο οι Cavaliers ήταν ανταγωνιστικοί. Μάλιστα, δεν ήταν και ο LeBron σε βραδιά 45-15-15. Που μας έχει συνηθίσει τα play-off φέτος, και τα λέω 45 ενώ πόντους, 15 ενώ rebound και 15 assist που είπατε πολλές, 10 assist. Ο LeBron έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον που βάζει, ξέρω εγώ, 29 πόντους, έχει πάρει 11 rebound και έχει δώσει 4 assist και λες, εντάξει, δεν ήταν πολύ καλός. Έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Από τη στιγμή που έχει γίνει το 2-0, εντάξει, η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Cleveland. Αλλά νομίζω ότι αυτό ο τρόπος που χάθηκε το πρώτο παιχνίδι, όπως και να είναι, έχει επηρεάσει. Τους έχει επηρεάσει τους Cavaliers. Εντάξει, ο LeBron δεν είναι μηχανή ο άνθρωπος, έτσι. Δεν πατάς ένα κουμπί και πηγαίνει διαρκώς στη τζίτα και βάζει διαρκώς 50 πόντους και 45 και παίρνει 20 rebound και όλα αυτά. Είναι άνθρωπος. Και έτσι, ήτες όπως αυτές στο πρώτο τελικό, που είσαι το outsider, τα δίνεις όλα για να κάνεις την έκπληξη και ουσιαστικά να πάρεις το πλεονέκτημα έδρας ή να αγχώσεις το φαβορί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι Warriors είναι μεγάλο φαβορί. Αν και εγώ επιμένω, το λέμε εδώ με το σταμάτι από την αρχή των play-off, ότι οι Warriors δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι εκείνο το πυραυλοκίνητο που τους έβλεπες και έλεγες είναι ασταμάτητοι. Τη χρονιά δηλαδή των 72 εικών που έχασαν κιόλας το πρωτάθλημα, έτσι, από τους Cavaliers. Δηλαδή είναι μια ομάδα που, εντάξει, ο Κάρι μπορεί στους τελικούς να κάνει παπάδες, μπορεί στο τέλος τελικό να έβαλε τα πάντα. Να έβαλε 9 τρίποντα, να έχει ρεκόρ. Δεν είναι, τους διαβάζουν πλέον καλύτερα οι αντίπαλοι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στο roster των Warriors και στο roster των Cavaliers, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα βγαίνει. Η απόσταση, η διαφορά που δεν μπορεί μόνο ο LeBron να την καλύψει. Ή τέλος πάντων πήγε να το κάνει στο πρώτο παιχνίδι και στη λεπτομέρεια το έχασε. Έχουμε να αναφερθούμε και στους τελικούς του NBA και γενικά σε πράγματα που γίνονται στο NBA. Από την προηγούμενη φορά, εβδομάδα, είχαμε αναφερθεί σε αυτό το σκάνδαλο που είχε προκύψει με τον πρόεδρο των Philadelphia 76ers, το οποίο νομίζω ότι οι περισσότεροι μπασκετοί το διάβασαν, απλά όπως και να το κάνουμε, διαβάζοντας πράγματα για αυτόν και το πώς λειτουργούσε, μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πολύ ωραία. Και τώρα βλέπω ότι ο τύπος που λέγεται Adrian Wojnarowski έχει γράψει ότι ο πρόεδρος του Toronto Raptors έκανε κουβέντα με τον Σάρας για να αναλάβει τεχνικό στο Raptors. Ορίστε. Όχι στη CSKA θα πάει. Από τη στιγμή που το γράφει συγκεκριμένος, κατά 99,8% ισχύει. Έτσι, δεν λέει ότι τον παίρνουν οι Raptors προπονητή. Λέει ότι έκανε κουβέντα με τον πρόεδρο για να αναλάβει τη θέση του πρώτου προπονητή των Raptors. Ο Σάρας. Όχι θα πήγαινε στη Φενέρ, όχι θα πήγαινε στη CSKA, όχι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον πάρει σε κάποια φάση. Από τη στιγμή που έχει κάνει κουβέντα από τώρα με τους Raptors, είναι πολύ πιθανό να καταλήξει εκεί ο Γιασικεβίτσιος, που φέτος ήταν το πρόσωπο της Ευρωλίγκα, όπως και να το κάνουμε. Παρότι η ομάδα του δεν τα κατάφερε να κάνει το μεγάλο θαύμα στο Final Four του Βελιγραδίου, με την πορεία που έκανε, με την παρουσία της εκεί, με τον μπάσκετ που έπαιξε και με όλο αυτό το star quality που έχει ο Σάρας, που είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι μόνο το καθαρά προπονητικό κομμάτι, είναι ένα ολόκληρο brand, όχι μόνο για τη Λιθουανία, αλλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει κουβέντα για να αναλάβει από τώρα ομάδα στο NBA. Ο Σάρας, ο οποίος αμερικανοθρεμένος είναι, είχε υιοθετηθεί μέσα σε εισαγωγικά στα κολεγιακά του χρόνια από μια οικογένεια στην Ινδιάνα. Έπαιξε για λίγο μπάσκετ εκεί, όχι με την ίδια επιτυχία που έπαιξε στην Ευρώπη. Δεν του τέριαζε, όπως φάνηκε. Μετά από το πρώτο αποτυχημένο πέρασμα γύρισε σε κάποια φάση, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να παίξει το ίδιο μπάσκετ. Αλλά σήμερα που έχει και δεσμούς με την Αμερική, εκεί για να εμπιστευτούν προπονητή ξένο, όπως ξέρετε, και γενικά για να εμπιστευτούν προπονητή, περνάνε από χίλια στάδια την κατάσταση. Οι ομάδες του NBA, όπως το γράφει και ο Βοζνιαρόφσκι, και έτσι είναι, το έχουμε δει και σε άλλες καταστάσεις προπονητών, κάνουν συνέντευξη, περνάνε από συνέντευξη, όπως κάνει μια εταιρεία, να το πω έτσι πολύ απλά, με κάποιον τον οποίο θέλει να προσλάβει. Και μέσα από τη συνέντευξη αυτή και τα στοιχεία που έχει μαζέψει, προκύπτει ο εκλεκτός, να το πω έτσι. Έτσι λειτουργούν στο NBA. Και από τη στιγμή που ο Γιασικεβίτσος έχει μπει στα κοιτάπια του, να το πω έτσι, και πόσο μάλλον όταν γίνεται κουβέντα για να λάβει από τώρα ως πρώτος προπονητής, καταλαβαίνετε ότι δεν αργεί αυτή η ώρα. Μπορεί να έρθει και από τώρα. Μπορεί, γιατί ο Σάρας νομίζω ότι μετά από όλα αυτά που γράφτηκαν, ίσως και να ήθελε να μείνει ένα χρόνο σίγουρα ακόμα στο Κάουνας και στη Ζαλγκύρης. Αλλά όταν υπάρχει ενδιαφέρον από το NBA, αλλάζει η κατάσταση. Θα δούμε λίγο σήμερα πάλι που έχουμε αρκετό χρόνο και τι γίνεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που και εκεί είμαστε είτε σε φάση ημιτελικών είτε σε φάση τελικών στα περισσότερα, με αρκετό ενδιαφέρον και σε Ισπανία και σε Τουρκία και σε VTB που έχει το Final Four, και σε Γαλλία και σε Γερμανία. Να δούμε, κάνει και η Ζαλγκύρης, ποιον παίζει τελικό. Να έχουμε έτσι εικόνα και από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μας βολεύει και σήμερα, μας βολεύει και την Πέμπτη, που έχουμε αρκετό χρόνο για να αναφερθούμε σε όλα. Και στους τελικούς Α1 και σε όσα γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται στο θετικό κομμάτι. Χθες ολόκληρη δίκη της Δευτέρας ασχολήθηκε με τον μπάσκετ, με παρουσία του κυρίου Γκόντα εκεί και με απάντηση, να το πω έτσι, του Στέλιου Σιμεωνίδη. Εκεί που έχει πάει τον μπάσκετ και η κατάσταση της ΧΕΔ, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα πούμε και σήμερα. Και γενικά τα λέμε εδώ και 2 χρόνια ουσιαστικά. Ας είναι όλη αυτή η κατάσταση η τελευταία για να αλλάξει το σκηνικό. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Δεν το πιστεύω και πολύ. Αλλά είναι μια ελπίδα. Ότι αφού πια έχει φτάσει σε τέτοιο τέλμα η κατάσταση, που να έχουμε
αυτόφορα και τέτοιες καταστάσεις γενικότερα, προς αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάπως πρέπει να αλλάξει το σκηνικό. Βέβαια, αυτά που είδαμε στο πρώτο τελικό, όχι μόνο δεν αλλάζει το σκηνικό, αλλά παραμένει και το ίδιο δυνατό και ισχυρό. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και η ομάδα μας φυσικά πάντα στο Facebook είναι διαθέσιμη. Basket City όλο μαζί μία λέξη και το κεφαλαίο. Κουβέντα κάνουμε και από εκεί. Τελευταία βλέπετε ότι ειδικά σε παιχνίδια του NBA ο Σταμάτης το βράδυ την έχει full ενεργή. Αλλά λειτουργούμε όλο το τετράωρο, μην νομίζετε. Απλά ο Σταμάτης επειδή είναι λίγο αμερικανάκι με την καλή έννοια. Είναι δηλαδή παιδί που βλέπει NBA, βλέπει και αιωνικές περιόδους, δεν κοιμάται και είναι και λίγο νυχτοπούλη. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα, εκεί στις άγριες ώρες στην ομάδα μας υπάρχει κίνηση, αλλά γενικότερα κάνουμε κουβέντα για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο τι έγινε στον πρώτο τελικό της Α1 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να δούμε εκεί για το τι συνέβη, να αναφερθούμε στα τη διαιτησία. Αργότερα έχουμε να πούμε και για τους μικρούς τελικούς και για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ και για το παιχνίδι με τον Προμηθέα το δεύτερο που έρχεται. Φυσικά θα μιλήσουμε με το Σταμάτη και για Άρη, ο οποίος γενικά έχει κινητικότητα το τελευταίο καιρό και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και τυπικά η συμφωνία με τον Βαγγέλη Εγγέλου για την επόμενη σεζόν. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είπαμε μπάσκετ σήμερα πιο νωρίς. Έτσι, μία ώρα πιο πριν μέσα. Το λέω για τους φίλους της ώρας για που συντονίζονται τώρα. Αντικαθιστούμε λίγο τον κύριο Μαζίκη που έχει ένα θεματάκι. Οπότε θα το πάμε πασχετικά μέχρι και τις 10. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να το μεταφράσουμε αυτά που λέει. Ή να βγαίνουν έτσι σε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι να μπορεί να παίζει στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε Basket City και σήμερα είμαστε από πιο νωρίς εδώ. Λόγω της απουσίας του Γιώργου Ματζιούκη. Πάμε μέχρι και τις 10. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή έτσι στο ξεκίνημα για τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε, τα δικά μας τα μπασκετικά. Παρότι έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, έχουμε και αρκετά θέματα να ασχοληθούμε. Ξεκινώντας λίγο από τους τελικούς της Α1, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και είχαμε την έκπληξη, όπως και να το κάνουμε, αν και όταν παίζει Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό, δεν μπορείς να πεις ότι είναι έκπληξη να κερδίσει κάποιος κάποιον άλλον. Γιατί πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να θυμίσει την εικόνα του που είχε μέχρι Φεβρουάριο. Όχι, Φεβρουάριο μπορεί να είχαν αρχίσει και κάνα δύο-τρεις μεγάλες θέσεις που έκανε στην Ευρωλίγκα. Την εικόνα που είχε από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι τα μέσα της περίπου. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ντεφορμαρίστηκε, αν βγήκαν άλλα θέματα στο κρίσιμο κομμάτι της Ευρωλίγκα και δεν κατάφερε να βρεθεί στο Βελιγράδι, στο Final Four και επίσης δεν είχε και την απαιτούμενη εικόνα στους προημιτελικούς με τις Αλγκύρες. Ωστόσο σε αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα και γενικά αυτές τις ομάδες δεν μπορείς ποτέ σε ό,τι κατάσταση και να είναι ούτε να τις υποτιμήσεις ούτε να τις ξεγράψεις, να το πω πολύ απλά. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει που έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια όπως αυτό που παίξαν την Κυριακή. Σε πολλά μεγάλα μάτς έχει πραγματικά κάνει πολύ μεγάλες νίκες με διάφορα θέματα, με προβλήματα, με όλα αυτά. Έτσι λοιπόν και στο μάτς το πρώτο παιχνίδι των τελικών στο ΆΚΑ ήταν πάρα πολύ έτοιμος πνευματικά και αυτό φαινότανε γιατί δεν τον πήρε από κάτω όταν ο Παναθηναϊκός σε ένα γήπεδο που έχει 20.000 κόσμο και μια φοβερή ατμόσφαιρα ξεκίνησε την πρώτη περίοδο βάζοντας σχεδόν 30 πόντους, έχοντας 4-5 εύστοχα τρίποντα και γενικότερα δείχνοντας ότι μπήκε με ορμή και όταν ξέρεις ότι δεν είσαι πολύ καλά, ο αντίπαλος είναι καλά, έχεις το μειονέκτημα έδρας και όλα αυτά, μπορεί να σε πάρει από κάτω. Ο Ολυμπιακός επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν τον πήρε από κάτω η όλη αυτή η κατάσταση και μεθοδικά σιγά σιγά
κολλημένο στο πλάνο του προπονητή του, κατάφερε να πάρει το διπλό. Κατάφερε να το πάρει και γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ άστοχος. Γιατί έδινε συγκεκριμένα πράγματα στον αντίπαλο, έκλεισε τη ρακέτα του πολύ απλά. Είναι πολύ παραδοσιακός ο τρόπος αυτός. Είναι πολύ παραδοσιακός. Το κάνουν όλες οι ομάδες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλες οι ομάδες. Εννοώ ότι όταν στον μπάσκετ ο συντηρητικός τρόπος παιχνιδιού είναι αυτός. Να κλείσεις τη ρακέτα, να δώσεις το τρυπόντο πλέον, βέβαια επειδή έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ομάδες σε αυτό το κομμάτι του τρυπόντου, να δώσεις συγκεκριμένα στοχευμένα τρύποντα όσο μπορείς και έτσι να θεωρώντας ότι θα μείνουν χαμηλά τα ποσοστά να διεκδικείς την νίκη. Αυτό ακριβώς έγινε το Ολυμπιακό. Έδωσε πολλά σουτ στο καλάθι, ο οποίος Καλάθης στη σειρά με τον ΠΑΟΚ ήταν καταπληκτικός, αλλά στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εγώ νομίζω ότι ήταν τόσο αρνητικός για τον Παναθηναϊκό που για τον Ολυμπιακό ήταν καλό που ήταν μέσα και έπαιζε όσο ήταν στο παρκέ, γιατί δεν είχε καθαρό μυαλό και τον τρόπο να γίνει λειτουργικός για την ομάδα του. Καλάθης ο οποίος στη σειρά με τον ΠΑΟΚ έκανε τρομερά πράγματα. Στον πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έχοντας μείνει στο παρκέ σχεδόν 34 λεπτά, είχε 8 πόντους με 4 στα 9 δίποντα, 0 στα 7 τρίποντα, 0 στα 7. Είχε 5 assist, έκανε και 2 λάθη. Ναι, και 2 λάθη. Στη 34 λεπτά παιχνιδιού. Για έναν παίχτη που έχει την επιρροή που έχει ο Καλάθης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τα νούμερα πάρα πολύ χαμηλά. Και όλο αυτό συνδυασμό και με τη μεγάλη αστοχία οδήγησαν τον Ολυμπιακό σιγά 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 να πάρει το προβάδισμα και στο τέλος με ψυχραιμία και παίρνοντας πράγματα από διάφορους παίχτες, γιατί αυτό έκανε ο Ολυμπιακός, που δηλαδή ο Μπόγκρης έχει παίξει 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και έχει, στα αυτά τα 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα έχει δώσει, έχει βάλει αυτό ένα καλάθι σημαντικό, έχει δώσει μια ασίση, ένα τρίποντο αν θυμάμαι καλά, τον Παπα-Νικολάου, και έχει βγάλει και μια άμυνα, κάπως έτσι ήταν. Δηλαδή η δουλειά του Μπόγκρη στα 3 και 12 που έπαιξε έγινε. Η δουλειά του Μάτζαρη με τους 11 πόντους στα 27 λεπτά συμμετοχής έγινε. Η δουλειά του Ρόμπερτς που σε 13 λεπτά είχε 12 πόντους, πάντως στο δεύτερο έπαιξε ελάχιστα, επίσης έγινε. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν είχε σε καλή μέρα το Σπανούλη, ο οποίος έμεινε στο παρκέ 24 λεπτά, είχε 4 πόντους με 1 στα 10 σουτ και ο Πρίντεζης έμεινε μόλις 15, δηλαδή οι δύο του βασική άξονα, να το πω έτσι, στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε με την άμυνά του οδηγό και με τη φιλοσοφία να αφήσει το Παναθηναϊκό σουτάρι όλο το βράδυ, να το πω έτσι, κατάφερε να πάρει την νίκη. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως γίνεται πάντα όταν αυτοί οι δύο παίζουν μεταξύ τους, υπάρχουν και αντιδράσεις. Ωραία, τώρα στο Παναθηναϊκό υπάρχει το ντου του Γιαννακόπουλου στην προπόνηση, ο οποίος τους έπιασε και τους είπε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν χάσετε το πρωτάθλημα από αυτούς, καλό δρόμο. Να σηκωθείτε να φύγετε. Παναθηναϊκός ο οποίος κάνει μία ήττα στο πρωτάθλημα φέτος, αυτή εδώ. Θα μου πεις, άμα χάσει τους τελικούς και η χρονιά τελειώσει χωρίς τίτλο, ποιος θα θυμάται ότι ήταν ήττα στην κανονική περίοδο. Και ας είναι πολύ μεγάλο ρεκόρ. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω, είναι η αλήθεια. Αλλά η αντίδραση για ένα παιχνίδι είναι υπερβολική. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει και την εμπειρία, τουλάχιστον προπονητικά, και τη διάθεση, να το πω έτσι, και την ομάδα για να κάνει break στο break του Ολυμπιακού την Πέμπτη. Και γενικά είναι μια ομάδα που όλα αυτά τα χρόνια, όποιος και αν είναι στον πάγκο της, στο παρκέ της, τέλος πάντων στην πεντάδα της, έχει τρόπο να κερδίζει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε περιμένουμε αντίδραση. Περιμένουμε αντίδραση. Περιμένουμε όμως και έναν Ολυμπιακό πολύ πιο έτοιμο. Αν δηλαδή ήταν πιο μαζεμένος, να το πω έτσι, και το πήγε πολύ συντηρητικά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, μπορεί στο δεύτερο στο ΣΕΦ, έχοντας κερδίσει κιόλας, να είναι πιο έτοιμος. Μπορεί αυτό να βάλει καλύτερα το Σπανούλι μέσα στο παιχνίδι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό και για τους δύο. Γι' αυτό λέω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση διαμορφωμένη, η σειρά είναι ακόμα πάρα πολύ ανοιχτή. Πάρα πολύ ανοιχτή. Και δεν αποκλείεται, αν ο Παναθηναϊκός
κάνει τον break την Πέμπτη, να παραμείνει πάρα πολύ ανοιχτή η σειρά στη διεκδίκηση του τίτλου. Αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, τότε σίγουρα θα έχει ένα τεράστιο προβάδισμα. Γιατί δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα να αλλάζει αυτό το σκηνικό. Με ομάδες που στο 2-0 δηλαδή να χάνουν το στόχο. Όπως είναι αυτό. Είτε είναι η πρώτη, είτε είναι η τρίτη θέση, είτε οτιδήποτε. Τώρα, σε όλα τα άλλα τα γύρω-γύρω, τα οποία γίνονται, λέγαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, πριν τον τελικό, και επειδή ήταν φρέσκες ακόμα οι ειδήσεις από εκείνη την κλήρωση, το σύσκεψη τέλος πάντων που έγινε το αυτόφορο του Προέδρου του υπευθύνου ορισμών της μπασκετικής ΚΕΒ, του κυρίου Σημεωνίδη, του παραλίγου αυτοφόρου του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Λέγαμε λοιπόν ότι παρότι έγινε ό,τι έγινε, εικόνες που δεν είναι καλό για κανέναν, και πόσο μάλλον να μιλάμε για το μπάσκετ. Παρότι λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, βλέποντας τους ορισμούς των πρώτων δύο τελικών, λέγαμε ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχει οριστεί σε αυτό το παιχνίδι ο Παναγιώτου, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Και μαζί και ο Διαμαντής. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα, στον πρώτο τελικό που θεωρητικά βάζεις τους τρεις καλύτερους διαιτητές, όποιους έχεις, γιατί όπως έχει γίνει η κατάσταση στην ελληνική διαιτησία, είναι και ένα ερώτημα το ποιοι είναι και οι καλοί διαιτητές για να σφυρίξουν τελικούς. Στον πρώτο τελικό λοιπόν ορίζεται ο Πιλοίδης, ορίζεται ο Παναγιώτου, ορίζεται και ο Διαμαντής. Και όσοι έχουν παρακολουθήσει φυσικά τον πρώτο τελικό, ακόμα και τυφλοί, να το πω πολύ απλά, είδαν. Διάβαζα σε ένα άρθρο, νομίζω, του Κωνσταντίνου του Μελάγεσταν, δεν το είχα παρατηρήσει εγώ. Μετά το 25ο λεπτό του πρώτου τελικού, οι βολές ήταν 20-0. Δηλαδή, στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός δεν σου δώρεται μία βολή. Αυτό εδώ το λέω για να πω ότι ο Παναθηναϊκός ευνοείται και ο Ολυμπιακός να κυνηγάνε και όλα αυτά. Ποσός με ενδιαφέρει. Ποιος κυνηγάει ποιον και ποιος ευνοείται. Απλά είναι καταστάσεις που όλος ο μπασκετικός κόσμος τις περιμένει, τις ξέρει, κι όμως ορίζονται οι ίδιοι άνθρωποι που όλοι ξέρουν το τι κάνουν και το ποιόν τους. Σε τελικό που ο Ολυμπιακός κέρδισε, στα τελευταία 15 λεπτά αγώνα δεν συντορούνται μία βολή. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός και στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη δεν συμπληρούσε ομαδικά φάουλ. Σε τελικό που ήταν πίσω στο σκορ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που, ξαναλέω, ότι όσοι γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν γίνεται να έχει οριστεί ο Παναγιώτη. Κι όμως έχει οριστεί και γίνεται αυτό που γίνεται στο πρώτο τελικό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει χειρότερο στο δεύτερο. Στο δεύτερο της Πέμπτης, που είναι ο Αναστόπουλος, που είναι ο Μάνος, που είναι ο Ανδρικόπουλος, καλά το θυμάμαι, ναι. Εγώ περιμένω χειρότερα πράγματα υπέρ της μίας πλευράς. Και ξαναλέω, δεν αναλύω το τι σχέση έχει ο ένας με την ΕΟ και την ΚΕΔ, το τι κάνει ο άλλος, το τι γίνεται με τους διαιτητές, τους τέσσερις που μένουν εκτός, τους δύο μάλλον πλέον, που μένουν εκτός ορισμών και ποιος τους κινεί, να το πω έτσι, για την όλη αυτή διαδικασία. Εγώ μένω, και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ που το κάναμε αναφορά και το συζητούσαμε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι αφού τελειώσουν οι τελικοί, ολοκληρωθεί το όλο ζήτημα, θα γίνει αυτό που γίνεται πάντα στο ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή, okay, πέρασε μια θύελα, αφήστε το τώρα να ησυχάσει και να ξεχαστεί το ότι γίνεται. Πόσες φορές έχω φωνάξει από την αρχή της σεζόν ότι δεν ξέρουμε. Ή μάλλον ξέρουμε ότι οι κληρώσεις διαιτητών είναι ορισμοί, αλλά τις λέμε κληρώσεις για κάποιο παντελώς αδιευκρίνιστο λόγο. Δηλαδή ξέρουμε ότι οι διαιτητές ορίζονται. Οι κομισάρες διαιτησίας δεν ξέρουμε τι γράφουν στις εκθέσεις τους. Θα μου πει στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, όχι, δεν ξέρεις, αλλά ένα κλίμα παίρνεις όταν υπάρχει γκρίνια. Πήρε κακή βαθμολογία ο Τάδε, ξέρω εγώ, ο Θάνος. Μαθαίνουμε όταν γίνονται τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ δεν μαθαίνουμε ποτέ. Επίσης, στο ποδόσφαιρο μαθαίνουμε ότι τιμωρήθηκε ο Τάδε διαιτητής για τις κακές τοποθέσεις στο Τάδε παιχνίδι.
Στο μπάσκετ δεν μαθαίνουμε ποτέ. Στο μπάσκετ μυρίζουμε τα νύχια μας, να το πω πολύ απλά και λαϊκά. Ότι α, πρέπει να τιμωρήθηκε αυτός γιατί δεν είναι αυτή την αγωνιστική. Την προηγούμενη εβδομάδα ποιος φώναξε. Φώναξε ο τάδε, μάλλον δεν ορίστηκε αυτή την αγωνιστική. Θα γυρίσει σε κανένα δύο εβδομάδες. Είναι τρομερά μεγάλο το πρόβλημα. Μπορεί και να κουράζουμε γιατί το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Αλλά όσο βλέπουμε ότι πάλι η κουβέντα δεν πάει στην ουσία. Στο ότι δηλαδή έχουμε τρομερό και σημαντικό πρόβλημα στη διαιτησία. Με κακούς διαιτητές. Με διαιτητές οι οποίοι περίπου ξέρουμε πλέον όταν ορίζεται συγκεκριμένα παιχνίδια τι θα γίνει. Πάνω κάτω, όσοι είναι γύρω από τις ομάδες και μέσα σε αυτές. Το θέμα δεν είναι το κλασικό ελληνικό θέμα ποιος την έχει μεγαλύτερη, να το πω πολύ απλά. Ότι εγώ ευνοήθηκα περισσότερο, εσύ ευνοήθηκες λιγότερο, όχι εγώ ευνοήθηκα και τότε εσύ αυτό που κάνουν οι δυο τους. Το θέμα είναι γενικό και θα πρέπει να μπει σε γενική βάση για να δοθεί λύση. Το να αλλάξει κάποιο πρόσωπο, σε κάποια φάση λέμε τώρα, γιατί στην ΕΟΚΑ 40 ίδιοι. Αλλά το να αλλάξει κάποιο πρόσωπο για να μην είναι ο δικός μας, να μην είναι ο δικός τους και να είναι ο δικός μας, να το πω έτσι, δεν έχει κανένα λόγο να γίνει. Κανέναν. Μα κανέναν όμως. Το να αλλάξει αυτή η παγιωμένη κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να έχουμε καλύτερη διαιτησία και καλύτερο επίπεδο γενικότερα πρωταθλήματος, τότε ναι, να γίνει. Όποιος παρακολουθεί παιχνίδια της ελληνικής Α1 και στην κανονική περίοδο και στα play-off, είτε τα παρακολουθεί γιατί είναι η αγαπημένη του ομάδα μπορεί να παίζει, είτε τα παρακολουθεί γιατί γουστάρει τον μπάσκετ και μπορεί να κάτσει να δει και μέσα στην τρέλα του, ξέρω εγώ, ο κολοσσός Κίμη, το πρόβλημα το καταλαβαίνει. Το πρόβλημα το καταλαβαίνει που υπάρχει στη διαιτησία. Και τώρα γίνεται όλη αυτή η κουβέντα με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με τους διαιτητές της Ευρωλίγκα, γιατί η μία πλευρά από τους δύο μεγάλους είναι ξεκάθαρο ότι σπρώχνει τους διαιτητές προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να γίνει γενικά γνωστό το πρόβλημα της διαιτησίας, λες και δεν το ξέραμε, και η άλλη πλευρά το συγκεκριμένο κομμάτι το αφήνει ασχολίαστο και πάει μετά σε καταστάσεις τύπου ότι τιμωρήθηκαν και δεν τιμωρήθηκαν τέλος πάντων στα χαρτιά ή έχει βγει μια απόφαση για τους προέδρους του Ολυμπιακού και δεν έχει γίνει τέλος πάντων δεν έχει εφαρμοστεί και πάμε σε άλλα πράγματα εντελώς εξω τον μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον στο πρώτο τελικό, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αυτοί που ήταν μέσα στο παρκέ δεν ασχολήθηκαν με τους διαιτητές. Και το λέω γιατί ο Ολυμπιακός πραγματικά πέρασε δύσκολα στο πρώτο παιχνίδι. Και όντως δεν ασχολήθηκε. Ακούγα τον Τέλος του Νατζίδη, τον team manager του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι στο Λίμπερο, που έλεγε ότι κάνουμε αρχές τεχνικές ασιατικές, τέλος πάντων, για να μένουμε ήρεμοι. Αυτά που βλέπουμε. Ωραία. Δηλαδή, για να μείνω λίγο στο κομμάτι της διαιτησίας, πρωτού φτάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα. Πάλι εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, που βλέπαμε και στους μικρούς τελικούς τι γίνεται και ποιοι ορίστηκαν, λέγαμε απλά ότι δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι του Προμηθέα στην Πάτρα, που είναι με αντίπαλο το αγωνιστικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Λαύριο, με δύσκολα παιχνίδια, ρε παιδί μου, να το πω έτσι πολύ απλά, να είναι η τρίτη δεύτερη διαιτητή τσαρούχα. Και το αναφέραμε γιατί είναι γεγονός. Έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια του Προμηθέα στην Πάτρα τσαρούχα. Λοιπόν, σε όλο το παιχνίδι, στον πρώτο μικρό τελικό, ανάμεσα σε Προμηθέα, Πάτρα και ΠΑΟΚ, η τσαρούχα έχει δώσει ένα σφύριγμα στον ΠΑΟΚ. Το 3-0 που έγινε 3-3, ένα καλάθι κεφάλου του Κουρμπάλη. Και επειδή το παιχνίδι αυτό, στο τέλος που πήγε στη λεπτομέρεια, είχε κουβέντα για τις διαιτητικές αποφάσεις, ο Προμηθέας καλά έκανε και φώναξε για τη φάση που λέει. Καλά έκανε και φώναξε. Για τη φάση στην οποία αναφέρεται, στη τάπα του Μαργαρίτη, μετά από 3 replay, είδαμε ότι ο Μαργαρίτης βρήκε λίγο το χέρι του Φαγέ, νομίζω, που ήταν εκεί. Πολύ ωραία. Στο τέλος, ο Τζόνς βάζει μια βολή, χάρη τη δεύτερη, από το instant replay το οποίο βγάζει η ΕΡΤ με τον πρώτο διαιτητή, τον κύριο Κορμιλά, να είναι δίπλα στους δύο σχολιαστές της. Δεν βγάζει άκρη κανένας για το πώς έχει βγάλει την μπάλα έξω. Και η μπάλα δίνει στον Προμηθέα. Έκανε λάθος ο Προμηθέας. Πήρε ο Γκίκας την μπάλα, την πέταξε στο Φαγέ και βγήκε έξω. Δεν κατάφερε να βγάλει σουτ. Αν το έβγαζε το σουτ και το έβαζε. Τρίποντο. Το 79-81, 82-81. Θα κάναμε κουβέντα για το πώς έβγαλε την μπάλα έξω.
πάλι. Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλο και το να γίνουν κάποιες αλλαγές σε κάποια φάση μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου, εμένα δεν μου λένε τίποτα. Και δεν πρέπει να λένε και σε κανένα τίποτα. Το να γίνουν αλλαγές για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερους διαιτητές, γιατί το πρόβλημα στη διαιτησία είναι σημαντικό και σε μεγάλα παιχνίδια, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και στην Ευρωλίγκα είδατε πόσο κουβέντα έχουμε κάνει με αφορμή τον Παναθηναϊκό φέτος. Ακόμα και στο NBA βλέπουμε παιχνίδια και τραβάμε τα μαλλιά μας από τους διαιτητές. Έχει αλλάξει και το μπάσκετ, έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο απαιτητικό για τους διαιτητές. Και είναι φάσεις στο μπάσκετ οι οποίες μπορεί να είναι στο πρώτο ημίχρονο και να λες ότι έλα μωρέ, τώρα εντάξει, έκανα ένα λάθος. Αλλά αυτές οι μια-δυο φάσεις που μπορεί να είναι στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο ακόμα, να δώσουν μια μορφή στο παιχνίδι. Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο. Απλά εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε και τι γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρουμε σε κάθε όνομα που ορίζεται πλέον το τι είναι να σφυρίξει πάνω κάτω. Γι' αυτό λέω το πρόβλημα είναι σημαντικό. Και πρέπει να προκύψουν αλλαγές. Πρέπει να προκύψουν νέα πρόσωπα και με γνώμονα το να γίνει η κατάσταση καλύτερη και όχι να αλλάξει από τη μία πλευρά που είναι τώρα και να πάει στην άλλη. Εγώ αυτό λέω. Τώρα δεν θα γίνει. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει. Θα τελειώσουν οι τελικοί, θα ηρεμήσουν μετά η κατάσταση, δεν θα αλλάξει κανένας και θα συνεχίσουμε όσο έχουμε. Όπως πάντα. Όπως γίνεται πάντα. Άστο να φύγει, μη μιλάς τώρα, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να ξεχαστεί. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Ξανά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ξέρω εγώ, ποτέ να ξαναξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ θα είμαστε και θα συζητάμε για αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στις 8. Υπενθυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή FM κενό, το μήνυμά σας στο 545-26 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και μέσα από την ομάδα μας, βέβαια, στο Facebook, Basket City, όλο μαζί μία λέξη. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί και στα δικά μας προφίλ, βέβαια, και εμένα και το δικό μου και το Σταμάτη, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και να αναφέρουμε. Μπασκετικό. Κάναμε μια πρώτη αναφορά στα των τελικών. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ εν ώψη του δεύτερου μικρού τελικού, να δούμε και τι έγινε και στον πρώτο, να κάνουμε μια κουβέντα και για εκεί, για τον πρώτο μικρό τελικό, τον οποίο κέρδισε ο ΠΑΟ και τώρα έχει το προβάδισμα για την τρίτη θέση. Έχουμε πάρει αρκετά και για το NBA και για ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Έχουμε να μιλήσουμε και με το Σταμάτη μετά, να κάνουμε κουβέντα και για τα του Άρη. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Δρόμο έχουμε μπροστά μας, ώρα έχουμε μπροστά μας, παράπονο δεν έχουμε από αυτό. Με τρίωρη μπασκετική εκπομπή. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, φίλε μου Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο για να μπούμε στο δικό μας δίωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο δικό μας το δίωρο τώρα. Ξεκινήσαμε βέβαια πιο νωρίς, αλλά θα έχω και στα μάτια εδώ να τα πάμε παρέα τώρα μέχρι και τις 10 στο κανονικό μας το κομμάτι. Αυτό εδώ τι είναι. Είναι ενδιαφέρον να το ανοίξουμε να το διαβάσουμε. Ας και το βλέπω τώρα. Αχα, ενδιαφέρον. Ότι έχει αποκλειστεί και ο Γιανακόπουλος και ο Σχοινάς από τα τελικούς της Α1. Τι που πέρα πράγματα γίνονται. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κάναμε μια κουβέντα για τους τελικούς. Το πρώτο παιχνίδι, το τι περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο. Σε εξέλιξη είναι και η μικρή τελική. Είπαμε που εκεί δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο και δεν λέει κάτι η τρίτη θέση, αλλά για τις ομάδες οι οποίες είναι εκεί και παλεύουν όλη τη χρονιά είναι κάτι για το δικό τους γόητρο, και αυτός που θερματίσει τρίτο σίγουρα θα κλείσει τη χρονιά έτσι με χαμόγελα. Σταμάτη μου, λέει, τι γίνεται ρε φίλε? Γεια σου Νίκο, τι γίνεται φίλε μου, όλα καλά? Στο λαό του Λίμπερο, στο λαό της Basket City. Θα περάσουμε δύσκολο καλοκαίρι φίλε. Έχω λιώσει. Περάσουμε δύσκολο καλοκαίρι. Δεν είναι. Εγώ το καταλαβαίνω όταν κάθομαι σε υπολογιστή και ζεσταίνομαι. Και είναι πρώτο, και εκεί. Είναι, ξέρω εγώ, η δεύτερη είναι μέρα. 5 Ιουνίου τώρα, έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, Μάρτον. Και ρίχνει κάθε βράδυ και μια βροχή. Μικρή, μεγάλη, κάτι ρίχνει. Τώρα, κάτι ρίχνει. Δηλαδή, υποτίθεται δροσίζει. Όχι, δεν με πρόλαβε στη βόλτα. Ναι. Αλλά είναι βάσανο. Εγώ σου λέω, την καταλαβαίνω ότι όταν κάθομαι. Και μετά από 10-15 λεπτά μπορεί να γράψω κάτι, ζεσταίνομαι. Και να σου πω τι δεν μου λείπει, ρε φίλε, τώρα αυτή την περίοδο. Τι δεν μου λείπει. Οι αγώνες play-off. Ναι, ρε φίλε. Οι αγώνες play-off. Να είσαι τώρα στο Αλεξάνδριο, να έχει μέσα 3-4 χιλιάδες, air condition 0
και ανοίγουν τις πόρτες να κάνει ρεύμα. Air-condition 0 να κάνει ρεύμα. Ναι, ωραία. Και να λιώνει, να στάζει. Στο οποίο γήπεδο από την ώρα που φτάνεις μέχρι την ώρα που φεύγεις για να πας σπίτι, δεν έχει σταματήσει να υδρώνεις. Γιατί δεν σταματάει ποτέ. Γιατί για να σταματήσει να υδρώνεις, να πας κάπου με κλιματισμό. Το μόνο πράγμα που δεν μου λείπει, να πω την αλήθεια. Γιατί τα έχουμε κάνει και Ιούνιο αγώνες πλοίο και τέτοια. Σε φίλε κύριε Τάρης Πάοκ, που ήταν και τελευταίο παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών. Και λέγαμε μεταξύ μας, να τελειώνει να φύγουμε. Εντάξει, αλλά τα προηγούμενα που είχε κόσμο. Δηλαδή, τα ελληνικά γήπεδα δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Και εκεί δεν νομίζω να έχει τίποτα. Τα ελληνικά γήπεδα από θέμα air-condition και τέτοια, εντάξει. Δηλαδή, πας και λιώνεις. Καλά, δε, πέρσι δεν ήταν η Εθνική που έπαιζε κάτι φιλικά πριν. Πότε ήταν? Και είχε γίνει ολόκληρη φασαρία. Πού ήταν, στον πύργο, κάτι φιλικά που είχε κάνει. Και φώναζε ο Μπουρούσης και έλεγε δεν παίζω γιατί. Αυτό, είχε πέσει 8 βαθμού Κελσίου και κλειστρούσαν από του υδρότε και τέτοια. Τα ελληνικά γήπεδα δηλαδή, του μπάσκετ είναι απίθανο. Δηλαδή, κλειστά γήπεδα και ο εξαρισμό και ο κλιματισμό είναι. Δηλαδή στο εξωτερικό είναι κάτι βασικό. Είναι κάτι βασικό. Και στην Ελλάδα, α πούμε, είναι. Αν έχει ομάδα λεφτά να ανάψει τα air condition. Δηλαδή είναι τρελαίνεσαι. Είναι τρελαίνεσαι. Εντάξει τώρα βέβαια και στο παλέτο ξέρει το αίσθημα εξαρισμού, δεν ξέρω εγώ από το πότε είναι. Καταρχάς, στον παλέτο φίλο δεν είναι γεμάτο και χειμώνα που πας είσαι με κοντομάνικο. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον καλοκαίρι. Δηλαδή αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Ναι. Να πηγαίνεις εκεί με τον μπάσκετ που υποτίθεται πρέπει να έχει κλιματισμό ή εξαρισμό, κάτι έστω ρε παιδί μου, και να λες. Δηλαδή καμιά φορά θυμάμαι τα παλιά χρόνια που στο γήπεδο επιτρεπούνταν και το κάπνισμα. Ναι. Φίλε, δηλαδή αυτοί οι παλιοί. Δηλαδή παλιοί. Έτσι, δηλαδή ο Γκάλης λένε όλοι, ο τέρας, φυσικά δεν ο Γκάλης, τι πνευμόνια έχει. Φαντάσου, δηλαδή τότε που έπαιζε ένα παλέτο που είχε πονεί και ένα καπνό από τσιγάρο και καλοκαίρι με τέτοιους βαθμούς, τι αντοχή πρέπει να είχες για να αντέξεις να παίξεις μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, έτσι δηλαδή. Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά, ξεκινήσαμε λίγο με τη ζέστη. Ναι, θα περάσουμε δύσκολα, το ξέρουμε. Εντάξει. Εμείς που υποφέρουμε, εμείς που είμαστε από αυτούς που υποφέρουμε τη ζέστη και δεν μας πειράζει το κρύο, είναι η εποχή της γκρίνιας μας και τώρα ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει, οπότε θέλουμε χρόνο. Ναι, ναι. Αλήθεια, άμα μας ακούτε να γκρινιάζουμε συχνά, από αυτούς είμαστε. Είμαστε από αυτούς που γουστάρουμε κρύο και απεκθανόμαστε τη ζέστη. Χίλιες φορές κρύο παρά ζέστη. Ναι, ναι, χίλιες φορές. Ναι. Δηλαδή, χίλιες φορές να είναι και 24, 25, 23. Άξε, αυτό να είναι το καλοκαίρι μας. Έτσι. Θα την παλέψουμε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Θα την παλέψουμε. Ναι, και έχει 35. Ναι. Όχι τίποτα, ξέρεις ποιο το κακό, ότι. Θες να κάτσουμε κάθε το βράδυ να δεις NBA, ξέρω εγώ έτσι. Θες να βάλεις ένα ποτάκι να πιεις λίγο. Ναι, ναι. Πού να το πιεις το ποτάκι, γιατί ένα-δύο θα πιεις έτσι με τη τέτοια, στα δύο ποτά με τέτοια ζέστη, πού να κοιμηθείς μετά. Επίσης, εγώ το λέγανε παλιά και εγώ το πιστεύω πιο μικρός, αλλά τώρα που μεγαλώνω. Και εγώ φίλε το θέμα φαγητού, ξέρεις τώρα. Ξέρεις κανένα βράδυ ρε παιδί μου που παλιά πεινούσες και τσαλάκωνες εκεί πέρα ότι ήθελες. Τώρα, που έχει καλοκαιριάσει, λες τώρα πού να μπλέξω μωρέ τώρα, άστο. Θα φάω λίγο καρπούζι, ξέρω αυτό εγώ. Τίποτα τέτοιο. Όταν είχα air condition, έτρωγα καμιά φορά. Ναι. Πήγαινα σπίτι, έβαζα το air condition, όλα μια χαρά. Ναι. Τώρα που δυστυχώς δεν έχω πια air condition. Ναι. Δεν τρώω ποτέ βαριά βράδυ γιατί. Ρε φίλε, όχι, και με το air condition δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται. Το βάζω 19 βαθμούς. Όχι, φυσικά όχι, σου λέω στο κομμάτι φαγητού. Α, ναι, εντάξει. Ότι κάνει, κάνει. Και να πούμε μεγάλο μπράβο σε αυτόν που τον ανακάλυψε τον άνθρωπο που δεν έχει τιμηθεί όπως θα του έπρεπε. Αυτό είναι. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος έχει δώσει. Όχι λύση, έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Απλά εντάξει. Τέλος πάντων. Απλά είναι λίγο ακριβά, ρε παιδιά, χαμηλώστε τα λεφτά. Είναι λίγο ακριβά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται άλλο, για πες. Τι να γίνει, εντάξει. Γελάω με αυτά που γίνονται στους τελικούς. Τι ωραία. Γελάω, τι ωραία δηλαδή, που περνάμε, ρε φίλε. Το κάναμε το. Συγγνώμη που θα το πω. Κάναμε τον μπάσκετ ποδόσφαιρο. Αυτά που εμείς οι μπασκετικοί γελάμε στο ποδόσφαιρο που γίνονται και με τις ανακοινώσεις που βγάζουν στα ημίχρονα και με τους ξένους διαιτητές και με όλα αυτά και λέμε αν είναι δυνατόν. Βλέπουμε τώρα να γίνονται στο μπάσκετ και στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τα λέγαμε εδώ πριν μήνες, γενικό. Ναι, ναι. Πριν μήνες. Τι γέλιο θα κάνουμε στους τελικούς. Πριν μήνες τα λέγαμε εδώ για τους τελικούς πώς θα κυλήσει η ιστορία. Έτσι, οι άνθρωποι έχουν βαλθεί να διαλύσουν, να ξεφτυλίσουν τον μπάσκετ. Και κανείς δεν μπαίνει στη μέση. Και το μπαλάκι εγώ πάει στην πολιτεία. Έτσι. Έλα εδώ εσύ, ξέρω ποιος είσαι βασιλιάδη, έλα εδώ εσύ οποιοσδήποτε είσαι, να βγάλεις το φίδι την τρύπα. Γιατί οι αρμόδιες αρχές έχουν κρυφτεί πίσω από το πρόσχημα της πολιτείας. Έχουν κρυφτεί όπως συνήθως. Γιατί οι δύο συνήθως θέλουν να έχουν αυτό το κουμάντο. Ναι, γιατί δεν πάει κανείς κόντρα στους δύο. Κανείς δεν πάει κόντρα στους δύο. Είτε αυτός λέγεται Σακέ, είτε λέγεται ΟΚ. Κανείς δεν πάει κόντρα στους δύο.
Κανείς, απολύτως, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Γίνονται όρια, βγάζουν ανακοινώσεις. Βγαίνει ο άλλος, λέει ντροπή. Ο άλλος λέει θέλω διαιτητές, ξένους. Ο άλλος τώρα διαβάζω σήμερα, θα, άμα λέει γίνει οτιδήποτε στο σεφ, θα πάρω την ομάδα και θα φύγω. Ναι. Έτσι, απίθανα πράγματα γίνονται στους τελικούς. Και κανείς από τους αρμόδιους φορείς να αντιδράει, να πήρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Τι κάνετε? Δεν είστε μόνοι σας, ένα πρωτάθλημα. Δεν είστε μόνοι σας. Εγώ δεν είδα ούτε σακέ να λέει τίποτα, ούτε ομοσπονδία να λέει τίποτα. ΕΚΕΔ, κύριο Σημειονίδης, γιατί βγήκε αυτό το θέμα, έγινε και αυτός ο ντόρος και με τους διαιτητές τους δύο που πήγανε και είχαμε μηνύσεις και ιστορίες και αστυνομικά τμήματα και όλα τα σχετικά. Κύριο Σημειονίδης, τίποτα. Θα μιλήσω, λέει, μετά. Τι μετά? Μετά γιατί? Τώρα, μετά. Τι να πούμε μετά? Μετά, ρε φίλε, είναι αυτό που έλεγα πριν. Μετά θα έχει καταλαγιάσει και θα έχει ξεχαστεί. Κατάλαβες? Και δεν θα μιλήσει ποτέ. Το μετά τι να το κάνω εγώ? Βέβαια. Και μείνεις χθες το βράδυ στη δίκη της Δευτέρας. Τρεις ώρα ξημερώματα. Τι είπε, δεν άκουσα. Απάτησε στον Κόντα. Και τι του είπε δηλαδή? Έδωσε την απάντησή του σε αυτά που έλεγε, που έλεγε ο Κόντας. Και εγώ να σου πω την αλήθεια λίγο πως πραγματικά τα είδα πριν. Το τι είπε. Δεν θα απαντήσει. Δηλαδή, είναι τραγωδία να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω, Σημεωνίδης. Που εντάξει, ναι, μεν είναι στην ΚΕΔ. Αλλά η ΚΕΔ ανήκει κάπου. Ναι, το ξέρω. Στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία δεν απαντάει γι' αυτό. Ναι. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Δεν έχει γίνει δήλωση. Δεν βγαίνει ο ισχυρός άντρας της ΟΟΚ, της Ομοσπονδίας, ο Βασιλακόπουλος, να πει κάτι για αυτό το θέμα. Για αυτή την κόντρα που διαλύει το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή η κόντρα τελικά θα φτάσει στο σημείο να διαλύσει το ελληνικό μπάσκετ. Τίποτα. Μετά θα πάμε πάλι, θα λέμε η Εθνική, η Χορηγή, η Ευρωλίγκα, ο Αντετοκούμπο, οι Μπακς μας φταίνε. Ακόμα δεν μας είπε κανείς γιατί φταίνει η Μπακς, βέβαια. Ένα χρόνο μετά και. Δεν μας είπε κανείς γιατί φταίνει η Μπακς. Και επίσης θα μαθαίναμε τι έγινε τότε, θυμάσαι, ναι. Το ίδιο θα κάναμε και τότε. Θα μαθαίναμε τι έγινε, θα μας έλεγε κανείς, η ΕΟ και δεν μίλησε κανένας. Τίποτα. Διαλέγουν το ελληνικό μπάσκετ οι δύο. Εγώ χαίρομαι πραγματικά για τους μικρούς τελικούς. Πέρα από ότι πάλι που είχαμε παραπονά διαιτησίες, αλλά να σου πω κάτι, εγώ το χαίρομαι, ρε φίλε. Το χαίρομαι. Και το πώς λειτουργεί και ο Προμηθέας και το πώς λειτουργεί και ο ΠΑΟΚ. Που ας πούμε αυτή τη στιγμή από την κρίση, ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα με διαφορά στην Ελλάδα. Έτσι. Με διαφορά. Ναι. Το χαίρομαι όμως που δεν μπαίνουν σε μια λογική τέτοια. Θα μου πεις δεν κρίνεται και τίποτα. Οι άλλοι κρίνουν πρωτάθλημα. Έτσι. Στο τρίτη θέση δεν κρίνεται τίποτα. Κρίνεται μια τιμητική τρίτη θέση. Τώρα. Το ποτάθλημα των άλλων. Να το πούμε έτσι, ναι. Αλλά είναι η συμπεριφορά του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Είναι τραγική. Διαλύει το ελληνικό μπάσκετ αυτές οι δύο ομάδες. Διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ. Για το ποιο την έχει μεγαλύτερη, ξαναλέω. Ναι, και μην πει κανείς για τις Ευρωλίγκες και έχουν πάει. Διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ. Όσοι το καταλάβατε, το καταλάβατε. Εσείς που δεν θέλετε να το καταλάβετε, είτε γιατί είστε παράγοντες, είτε μάνατζερ, είτε συνάδελφοι, είτε οπαδοί, έχετε τα δικά σας προσωπικά συμφέροντα. Ξεκάθαρα. Οι άνθρωποι αυτοί διαλύουν ποιο μπορεί να έρθει και ποιο ασχοληθεί σοβαρό άλλο με τον μπάσκετ. Όταν βλέπει του δύο να κάνουν αυτά δύο. Δηλαδή περιμένει κανείς να μπει κάποιο φίνα αυτού του δύο. Όταν γίνονται αυτά μεταξύ τους. Μόλις θα μοιραστούν κάποιος ότι πάνε να χωθεί, σφήνα τον τελειώσαν, τον σβήσαν. Τον σβήσαν, δεν υπάρχει. Είναι τραγωδία, είναι τραγωδία. Και αυτό θα επηρεάσει και την εθνική. Και οτιδήποτε άλλο θα επηρεάσει. Θα δεις, πάλι θα το πάνε, θα μου πεις τώρα δεν μπορεί να το πάνε σε τέτοια κότερα για την εθνική. Πάλι γιατί σήμερα με το ρεπορτάζ από ό,τι αναφέρεται από Αθήνα, ο Ολυμπιακός τους Έλληνες περισσότερο θα τελειώσει. Αγγελόπουλο, δεν τελειώσουν όλου αυτού του περίεργου που παίζουν και στην Εθνική κιόλα. Mm-hmm. Που παίρνουν κάτι 600 και 700 χιλιάρια το χρόνο. Θα του τελειώσει όλου. Και θα πάει να πάρει ξένου καλού και Έλληνε συγκεκριμένου. Συγκεκριμένο πορτοφόλι. Οπότε αυτοί όλοι οι πλούσιοι συσσαγωγικά Έλληνε παίκτε θα ψάξουν άλλο να βρουν δουλειά. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν πουθενά άλλο με τα συμβόλαια. Έτσι, αν θα πάνε εξωτερικό. Λέω ότι θα επηρεάσει η Εθνική, αλλά και πάλι όλη αυτή η ιστορία. Με τις ανακοινώσεις στα ημίχρονα. Με τις διαμαρτυρίες μετά το τέλος του αγώνα. Με τις δηλώσεις, αν γίνει το παραμικρό, εγώ θα πάρω την ομάδα και θα φύγω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν λέω, αν γίνουν επεισόδια, φυσικά θα πάρεις την ομάδα και θα φύγεις. Αν γίνουν επεισόδια, να την πάρεις την ομάδα και να φύγεις μαζί σου. Επίσης, αυτό που έλεγα πριν και δεν ξέρω να μας συμφωνείς, είναι ότι έγινε ό,τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ορίζονται αυτοί που ορίζονται και βλέπουμε τη διευθυνσία που βλέπουμε στο πρώτο τελικό. Χωρίς καμία ντροπή. Τραγική δεν είσαι έτσι, τραγική. Χωρίς καμία. Αυτό τον Παναγιώτη τα λέμε εδώ και χρόνια. Είναι το αγαπημένο παιδί της Ομοσπονδίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό, ρε παιδιά. Εγώ τον Παναγιώτη τον γνώρισα σε ένα τουρνουά εφηβικό τότε του Άρη
που ήταν παλιά με Παπα-Νικολάου ακόμα, που είχε πάει στη Θεατρικά, να δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Και ακόμα και εκεί τα είχε κάνει μαντάρα. Σε παιδικό, εφηβικό, τι ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εφηβικό. Τα είχε κάνει μαντάρα. Και όλοι λέγανε τότε ότι θα φτάσει να γίνει διεθνής ο συγκεκριμένος, γιατί είναι από την Ομοσπονδία μέσα, ναι. Ήταν και ηλικιακά μικρός, γιατί έχουμε και αυτό το ηλικιακό, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το ηλικιακό. Ναι, στα 50 πρέπει να σταματήσει. Και μέχρι ένα σημείο πρέπει να μπορεί να γίνει διεθνή και να ανέβει Α1 για τα σχετικά. Δηλαδή, άμα είσαι καλό και 40 χρονών δεν μπορεί να παίξει Α1, α πούμε. Ή πρέπει να. Άμα είσαι 50, δηλαδή στο NBA που παίζουν. Ο παππού έπαιζε στο NBA. Δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Οι διαιτητέ να σταματάνε στα 50, αλλά οι παράγοντε να είναι μέχρι τα 95 του παράγοντε και πρόεδρο Ομοσπονδία. Ναι, ρε φίλε. Είναι εννοείται. Έχει. Εννοείται, ρε φίλε. Όσο περνά τα χρόνια, ποιο αφήγεται, ποιο έμπειρο. Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Και ο Γιαννακόπουλος τώρα, γιατί λέμε, καμιά φορά σχολιάζουμε τον Γιαννακόπουλο και λέμε ότι θέλει ένα παράγοντα ο οποίος βάζει λεφτά, δίνει χρήματα. Α, βλέπεις τον Γιαννακόπουλο αυτή τη στιγμή. Έτσι, την ώρα που έβραζε τον Μπερτομέου και έλεγε διαιτησία με την στην Ευρωλίγκα, τώρα τίποτα. Τίποτα τώρα στην Ελλάδα για διαιτησία. Όχι, τώρα μόνο. Τις αντίξωες συνθήκες στο ΣΕΦ. Ναι, τις αντίξωες συνθήκες και ότι έχουν βγει αποφάσεις κατά των Αγγελόπουλων που δεν έχουν εφαρμοστεί τέλος πάντων. Ή είναι να βγουν και καθυστερούν και όλα αυτά. Αυτά να τα βλέπουν οι παράγοντες των ομάδων μας, όλων των ομάδων μας, εκτός των δύο. Έτσι, βάσκε την άγια απ' έξω, γιατί και έχει πάρει το δικό της δρόμο. Το καλοκαίρι που θα κάτσουν να μιλήσουν για το τηλεοπτικό, που θα ξανακάτσουν να μιλήσουν για το τηλεοπτικό, να δω τη στάση τους. Και του Άρη και του ΠΑΟΚ κυρίως. Κι αν με το καλό είμαστε πάλι εδώ και τα λέμε. Για ποιο τώρα, για το τηλεοπτικό το κομμάτι. Ναι, και για τις στάσεις γενικότερα σε όλα τα θέματα. Το τηλεοπτικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά στην ίδια στην Κοσμοτέ, ο Ολυμπιακός στην Κοσμοτέ και πάλι θα βγουν οι 11 οι γνωστοί να βγάλουν άκρη. Πάλι μέσω ΕΡΤ, μάλλον. Σε όλα τα θέματα να δούμε τι στάση θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Κυρίως γιατί εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι οι δύο που θα τραβήξουν τους υπόλοιπους. Αν θέλετε να αλλάξετε, κύριε, το ελληνικό μπάσκετ. Κάπως και την ΑΕΚ πρέπει να μπλέξουν μέσα. Ναι. Τώρα και που άρχισε και η ΑΕΚ να την παίρνει χαμπάρι. Η ΑΕΚ έχει το δικό της τηλεοπτικό, μπορεί να σου πει. Ναι, ναι. Αλλά επειδή και η ΑΕΚ έχει αρχίσει να την παίρνει χαμπάρι πλέον. Σίγουρα. Δεν σίγουρα. Είναι. Ας μπει και η ΑΕΚ, ας κινηθούν οι δύο. Αλλά ναι. Οι δύο οι δικοί μας. Έτσι, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και το λέω ΠΑΟΚ και Άρης να μην είναι ο κλειδόν του Ηρακλή. Απλά το λέω γιατί είναι Α1. Άμα ήταν και ο Ηρακλής Α1, θα έλεγα και ο Ηρακλής να είναι μαζί τους. Θα πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες, να κάνουν ένα μέτωπο για να αλλάξουν όσο μπορούν το ελληνικό μπάσκετ. Mm-hmm. Πόσα με δίνεις το χρόνο, 200.000, δεν κατεβαίνω να παίξω το ποτάθλημα. Δεν μπορώ να καταβώ με 200.000. Απλά δεν κατεβαίνω. Ο άλλος παίρνει 1,5. Δηλαδή ο Άρης τώρα γιατί να κατέβει, έχει 5 εκατομμύρια χρέη ο Άρης. Να κατέβει να κάνει τι στο ελληνικό ποτάθλημα 200.000 ευρώ. Τι να κάνει στο ελληνικό ποτάθλημα, τι να καλύψει ρε παιδιά, ποιες τρύπες να καλύψει, ποια χρέη να καλύψει, τι μπάτζα να κάνει με 200.000. Mm-hmm. Και με ποιο να χτυπηθεί όταν ο άλλος θα πάρει 1 εκατομμύριο και θα πάρει 200.000. Είναι αυτό δηλαδή σωστή διαχείριση και οτιδήποτε όσον αφορά το ποτάθλημα και την αξιοπιστία του ποτάθληματος. Όταν ο ένας παίρνει 1 εκατομμύριο και ο άλλος θα πάρει 200.000. Να μην κατέβει να παίξει ο Άρης. Να μην κατέβει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα φέτος έτσι έχει μια υγιής ομάδα. Mm-hmm. Απαλλαγμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό από το χρέος. Έχει κάνει μια καλή πορεία. Έχει κάνει έναν κορμό του χρόνου. Π.χ. θα θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Άμα του πούνε, έλα να πάρει 200.000 από το τηλεοπτικό, τι είναι βήμα να κάνει παραπάνω. Τι βήμα να κάνει ένα Νίκο παραπάνω, άμα πάρει 200.000 από το τηλεοπτικό. Δηλαδή, τι να κάνει, ένα συμβόλαιο παίκτη. Και αυτό πάλι εντάξει. Δηλαδή, αυτό να είναι ιστορία, όχι να πιέσει. Mm-hmm. Και αν δεν γίνει, και αν δεν μπουν και τρεις στην όλη ιστορία, και αν, δεν κατεβαίνω να παίξω. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θα χάσει ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, θα χάσει η ομάδα, κατάλαβα. Θα συνεχίσει στο μπάσκετ. Και θα χάσουν κυρίως οι άλλοι, γιατί πρωτάθλημα με 3 και με 2 δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Και στη Ρωσία που κάνουν πρωτάθλημα παίζουν, ξέρω εγώ, 5-6 μόνοι τους. Είναι 2-3 μεγάλοι που παίζουν. Κοιτάξτε, οι άλλοι δεν μπορούν, ρε παιδιά. Δεν μπορούν οι άλλοι. Οι άλλοι κάνουν μια ομάδα για διαλύονται. Εδώ δεν είναι έτσι όμως. Ο Προμηθέας, εγώ λέω ότι ο Προμηθέας του χρόνου του λαθεί ο πρόεδρος του και πει κάνω 2 εκατομμύρια μπάσκετ. Γιατί αυτή η ομάδα. Γιατί αυτή η ομάδα να μην πάρει 300-400 ευρώ τηλεοπτικό. Επειδή είναι προμηθέας, θα μου πεις. Ή να σου πω, ή γιατί να μην τα βρει από την αγορά αυτά τα λεφτά. Όχι τα δύο που λέμε, το ένα ναι. Να τις γυρίσει πίσω η αγορά. Η αγορά, όταν έτσι. Λέμε, εννοούμε η χορηγή. Δηλαδή τώρα θα πάρει. Φέτος πήρε ο Άρης και πάω από 220-230 πόσο πήρα. Mm-hmm. Με το ζόρι και αυτό χαριστικά. Και άλλο πήρε από 100.000. Άμα βγάλει και το φόρο. Έτσι, γιατί όλα αυτά τα ποσά που συζητάμε και ακούτε είναι πριν το φόρο.
Άμα βγάλεις και το φόρο, πόσο είναι το 100, πόσο 23-24%, mm-hmm. κάντε λίγο τον πλησιασμό, δείτε τι πήραν οι ομάδες. Και καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε, γιατί βλέπω και τους συναδέλφους στην Αθήνα. Ο καθένας έχει την πλευρά του, έτσι, ξεκάθαρα. Έτσι, πάντα καθένας, έτσι γίνεται. Πάντα, ο καθένας έχει, ελάχιστοι αυτοί οι συνάδελφοι και μπράβο τους, που τηρούν μια σωστή γραμμή, γιατί βλέπουν ότι όποιος και από τους δύο να βγει, το θέμα είναι να επιβιώσει το μπάσκετ. Άμα βγαίνει από τους δύο και το διαλύσουν και δύο μαζί τον μπάσκετ, να το κάνω. Mm-hmm. Τα χάσουν όλες τις δουλειές τους. Δεν γίνεται πρωτάθλημα με δύο, ούτε κανείς ενδιαφέρεται. Είχε και οι άδειες κερκίδες προχθές. Ναι, δεν ήταν γεμάτο εκεί πέρα. Ο κόσμος κουράστηκε πια αυτήν την ιστορία. Και οι δύο παδί έρχεσαι και κουράζει τον Ελληνικό. Με αυτό το συνέχεια φωνάζει για διετησία, φωνάζει για διετησία. Βαρέθηκε ο κόσμος. Το βαρέθηκε αυτό. Δεν μπορεί ο παδός του Παναθηναϊκού, όταν έχει αυτήν την ομάδα, να ασχολείσαι με τη διετησία και με την Ευρωλίγα και τη διετησία και να έρχεται ο Ολυμπιακός που παίρνει το μάτσο εδώ μέσα. Και ο Ολυμπιακός τι κάνει για να ενισχύσει την έγκαιρη ακόμα περισσότερο του παδού του, βάζει και αυτό μέσα τη διετησία. Που ναι, έχει δίκιο. Σε ένα βαθμό έχει δίκιο, ναι. Δεν λέω. Ναι. Και κόπτω εδώ το μάτσο. Έχει δίκιο σε ένα βαθμό. Δηλαδή γίνονται τραγικά πράγματα. Τώρα ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει τόσο τη Θεσσαλονίκη. Αγγίζει όμως τον μπάσκετ κατ' επέκταση της ομάδας Θεσσαλονίκης. Εγώ ξαναλέω, το καλοκαίρι θα καθίσουν οι ομάδες να μιλούν για τηλεοπτικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι, θα είναι σε τεράστιο συμβιβασμό οι ομάδες μας να δεχτούν πάλι ανάλογα συμβόλαια με τα περσινά. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Είναι τεράστιο συμβιβασμό. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, να ενωθούν, να ενώσουν και τους υπόλοιπους και να τους πούν: παιδιά, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά, δεν κατεβαίνουμε. Εντάξει, ο Λαργός δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά με τον Πάγκο τον Άρη, εννοείται αυτό. Αλλά να γίνει κάτι να μειωθεί λίγο η ψαλίδα, να πάρουν οι ομάδες λεφτά. Δηλαδή για ποιο λόγο να πάρουν. Για να είναι πιο ανταγωνιστικές. Ναι. Μα να σου πω κάτι, είναι και θέμα επιβίωσης. Ο ΠΑΟΚ για να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Γιατί είναι ένα έσοδο το οποίο ο ΠΑΟΚ θα το ρίξει στο αγωνιστικό. Ο Άρης το έσοδο αυτό θα το ρίξει στα χρέη. Mm-hmm. Δεν θα το ρίξει αγωνιστικό. Μην κρυβόμαστε. Mm-hmm. Θα το ρίξει τα χρέη. Είναι ένα έσοδο το οποίο μπορεί να του κόψει ένα τρίτο χρεών. Να του βγάλει μια χρονιά 99. Το τηλεοπτικό. Mm-hmm. Να μην ασχολείσαι με το 99. Να τη βγάλει από το τηλεοπτικό τη χρονιά σου. Και παραπάνω όμως. Και παραπάνω. Όχι να πω άμε δίνει 220, εντάξει είμαστε 11 παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε. Άσε να παίζουν οι δυο τους ρε παιδιά, οι τρεις τους. Που και η Άκη δεν θα παίζει με τους δύο, γιατί οι αξίδες δεν πάνε και στο γήπεδο ιδιαίτερα, οπότε δεν θα νοιαστούν κιόλας, δεν θα τρελαθούν. Αλλά αυτό που γίνεται ας πούμε πραγματικά είναι νομίζω και πάλι το φύγεται την πολιτεία. Και μετά ό,τι θα κάνει η πολιτεία θα λένε ημέν το έτσι, ημέν το αλλιώς, ημέν το άλλο. Μα και αλλαγές να υπάρξουν θα γίνει πάλι κουβέντα ότι πιανού είναι αυτός και γιατί είναι έτσι. Τώρα διαβάζω εδώ με ξένους διαιτητές λέει τα ντέρμπι στο ποδόσφαιρο. Τι το κάνουμε αυτό ρε παιδιά, και εμείς θα το κάνουμε στο μπάσκετ, αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι γελιοποίηση. Φέρε το λαμόνικα. Αυτό να σου πω κάτι. Είναι γελιοποίηση αυτό το πράγμα. Σαν να λες ότι εγώ αυτό που έχω εγώ, που παράγω εγώ είναι σκάρτο και φέρνω απ' έξω. Και φέρνω το ξένο να μας τρώσει. Ναι. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στο ελληνικό μπάσκετ. Να πούμε ότι είναι σκάρτο οι Έλληνες διαιτητές. Φέρετε ξένους. Όχι ρε παιδιά. Πείτε το θέλει τώρα ο Ολυμπιακός ή μετά θα το θέλει ο Παναθηναϊκός. Όποιος δεν είναι καλός τον τελειώνεις. Αυτό δεν γίνεται ποτέ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για να τελειώσει ένα διαιτητή στην Ελλάδα πρέπει να κάνει όργια. Να τελειώσει, γιατί ποιος είναι που έχει τελειώσει στον μπάσκετ. Ναι, ναι, σκάλα στον μπάσκετ δεν έχει τελειώσει ποτέ. Ναι, τελειώσαν τώρα με την Ευρωλίγκα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι απίθανα, γίνονται απίθανα πράγματα. Και βλέπω ότι και το μπάσκετ δυστυχώς πάει σε μια λογική σολομόντιας λύσης. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, τι θέλουν και οι δύο, ας πούμε, λίγο πιο. Και, τι, ναι. Α, ναι, ξέρω εγώ, φέρε ξένους διαιτητές ή ξέρω εγώ, ναι. Ή αυτό, ναι, ή κράτα τους από τους έξω. Ή... Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Έχουμε ένα άθλημα ωραίο, το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Ναι, ξέρουμε, η διαφορά είναι μεγάλη, είναι οι δύο με τους από κάτω. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Σε πολλές απόψεις, οικονομικά, αγωνιστικά, διαιτησίες, το ξέρουμε εδώ και χρόνια γίνεται αυτό. Λέμε κάποια στιγμή να πως θα την αλλάξει αυτό, ανεβαίνει λίγο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ κάνει κάτι καλό, εντάξει, ο Άρης έχει τα προβλήματά του, βλέπεις όμως κάτι γίνεται. Κάτι πάει να γίνει ρε παιδί μου λίγο, μπορεί και ο Προμηθέας να βγει. Και μακάρι να βγει. Μακάρι να βγει, εννοείται. Ή ξέρω εγώ το Λαύριο ή το Περιστέρι. Μα ρε φίλε, μετά πάμε στο... Αλλά... Είναι όλος ο χώρος γύρω από τον μπάσκετ, οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή έχει εμφανιστεί ο Προμηθέας.
που πραγματικά δεν είναι. Ο Προμηθέας που βλέπουμε στην Α1 είναι το ταβάνι. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα με τρομερές ακαδημίες. Φτιάχνει προπονητικό κέντρο. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Έχει αναμορφώσει μάλλον ένα γήπεδο το οποίο ήταν παρατημένο. Το Τόφαλος. Κάνει μια καλή ομάδα και θέλει να παίξει στην Ευρώπη και θα παίξει του χρόνου στην Ευρώπη, στο Basketball Champions League. Ωραία. Και όλοι γύρω-γύρω του μπάσκετ, αντί να το εκμεταλλευτούν και να βγει μια καινούρια δύναμη, να το πω έτσι, για όσο κρατήσει, ρε φίλε. Μπορεί να κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Μπορεί να κρατήσει για 10 χρόνια, ξέρω εγώ, για 5. Πηγαίνουν από δίπλα όλοι, ωραία. Μπάσκετ, τσιμπήσουν κάτι. Αυτό είναι το οποίο δεν αλλάζει ποτέ. Γιατί είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τόσα χρόνια, οι ίδιες λογικές, οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν αλλάζει. Εμφανίστηκε ένας άνθρωπος στην Πάτρα με λεφτά, ωραία. Όπως είναι ο πρόεδρος του Προμηθέα. Και όλοι γύρω-γύρω του μπάσκετ δεν λένε ότι ρε, εσύ αυτός εδώ πέρα γουστάρει, ρίχνει, φτιάχνει ακαδημίες, φτιάχνει γήπεδα. Να πάμε από δίπλα να τσιμπήσουμε κάτι κι εμείς. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, εντάξει, φτάνει. Έλεος. Νίκο, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, ειδικά στην Ομοσπονδία, που η Ομοσπονδία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του μπάσκετ. Μην κρύβομαστε αυτό. Έτσι. Και καταρχήν έχει άμεση συνάντηση με διαιτησία με την Ομοσπονδία. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους βλέπεις πουθενά, πουθενά. Είναι εξαφανισμένοι. Εμφανίζονται μόνο στο τελικό του κυπέλου να πούνε πω από τι ωραίος ο τελικός. Άσχετα αν μέσα έχει σπάσει το μισό γήπεδο, έχουν σπάσει το μισό γήπεδο, έχουν δει κόσμο αυτά. Είναι πολύ ωραία πάντα τελική που γίνεται εμείς στο Σοδία. Δεν έχουμε κανένα. Ο μοναδικός τελικός τελευταία χρόνια ήταν αυτό στο Παλέπρο πέρσι που φταίνει ο παδί του Άρη Κακή που κάνανε επεισόδια. Αλλά στα δύο αεράκια στο Άρη Παναθηναϊκός δεν είχε γίνει τίποτα. Έτσι είχαν φτάσει στον πάγκο του Άρη οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν όλα καλά. Κάποτε στο ελληνικό μπαίνανε οι άλλοι στο παρκέ με τα μαχαίρια και τότε ήταν πολύ καλό στο ελληνικό, δεν είχε γίνει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στην Ομοσπονδία. Αυτοί οι άνθρωποι που όλα είναι marketing για αυτούς. Ο Βασιλιακόπουλος, άμα κάνει να μιλήσει μαζί, θα σου πει το NBA όλα στη μέρα. Marketing όλα είναι. Ευνοούν πολυεθνικές, παίζουν μπάσκετ. Οι πολυεθνικές κάνουν αυτό το NBA γιατί όχι στο NBA να γίνουμε αστυνικό. Ούτε Ευρωλίγκα είναι καλή, ούτε NBA είναι καλό. Τι είναι καλό, ρε Βασιλακόπουλε? Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό. Ποια είναι η Α2 είναι καλό. Μόνο FIBA. Η Β' είναι καλή. Δες τι γίνεται στις χαμηλές κατηγορίες. Ομάδες δεν θέλουν να ανέβουν κατηγορία για τα ταξίδια. Ποιο ρε, εδώ. Ομάδες δεν κατεβαίνουν καν στα πρωταθλήματα. Ο Φάρος Κερατσινίου Λάρισας θα γίνει Φάρος Κερατσινίου Λάρισας Λίμνου. Λίμνου. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Το είπαμε. Λοιπόν, επειδή τραβήξαμε. Πάμε στο διάλειμμα. Σταμάτης ήρθε δυνατός, ήρθε. Γκαζαρισμένος και από τη ζέστη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Μην βλέπετε που είμαστε στις 9 παρατέταρτο. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7. Μπασχετικά. Εδώ μαζί μας Σταμάτη Μουρελή, Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10 FM και όταν τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Η χρέωση είναι στο 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και από την ομάδα μας στο Facebook, Basket City, κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Ασχοληθήκαμε με τα κακό σκήμενα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι στο προσκήνιο. Πηγαίνοντας λίγο στη σειρά των μικρών τελικών ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Προμηθέα που έχει και ενδιαφέρον και για Θεσσαλονίκη, αφήνω ΠΑΟΚ εκεί. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, πάντα σε σειρές τριών αγώνων κρατάς μικρό καλάθι και όταν οι διαφορές των ομάδων δεν είναι και πολύ μεγάλες. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το δύσκολο κομμάτι το έκανε. Και αναφέρομαι στο κομμάτι του break. Αλλά το break θα του δώσει το μεγάλο προβάδισμα εφόσον κερδίσει αύριο. Αν κάνει αύριο το 2-0, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσει την τρίτη θέση. Ένα παιχνίδι στην Πάτρα το προηγούμενο Σάββατο περίεργο, γιατί παίζαν δύο καλές ομάδες μεταξύ τους, αλλά η μία είχε διάφορα θέματα που τις προέκυψαν ή λίγο πριν το παιχνίδι ή μέσα στο παιχνίδι. Και αναφέρομαι στον Προμηθέα που στην τελευταία προπόνηση, ή μάλλον στην πρώτη τελευταία προπόνηση, χτύπησε ο Σαλούστρος, τελικά έμεινε εκτός. Περίμενα δεν θα γίνει με τον Μιλόσοβιτς, δεν έπαιξε. Ο Έλλης που είναι ο βασικός του σέντερ, να το πω έτσι, είχε θέμα και στη σειρά των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι με τον Πάκο έπαιξε λίγο και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Χολ παίζει λίγο, όπως βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια, γιατί και αυτός παίζει με τραυματισμό. Οπότε ο Προμηθέας έπρεπε να αλλάξει κάπως το παιχνίδι του.
Το πήγε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ. Και πάρα πολύ έτσι ελεύθερο τρόπο επίθεσης, να το πω πολύ απλά. Και έτσι προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι. Πάω και ήταν έτοιμος, είναι η αλήθεια. Και πνευματικά και σωματικά. Ο ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα που κλείνει τη σεζόν έχει βρει τις πεντάδες, τις τριάδες στην περιφέρεια, τα ζευγάρια στο 4-5 τα οποία για την κάθε περίσταση είναι έτοιμα να ανταποκριθούν. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε στα κλεισίματα των αγώνων και ειδικά σε μάτς που δεν έχουν μεγάλη διαφορά τα σκορ, όπως είναι τα περισσότερα, είναι η αλήθεια, στις ομάδες επίπεδου του ΠΑΟΚ. Ο Μαργαρίτης να έρχεται από τον πάγκο περίπου στη τέταρτη περίοδο, είτε στις αρχές της, είτε προς τη μέση, ούτως ώστε να πάρει αποφάσεις επιθετικές και να εκτελέσει, όπως έγινε στην Πάτρα, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για ακόμα ένα παιχνίδι κλειστό, για ακόμα ένα παιχνίδι που το σκορ ήταν κλειστό στο τέλος. Και ο Τζόνς είχε έναν ανάλογο ρόλο, κυρίως που αφορά την άμυνα όμως αυτός. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει τον τρόπο να λειτουργεί στις περισσότερες καταστάσεις των αγώνων που του παρουσιάζονται. Νομίζω ότι είναι απόλυτα normal τη δεδομένη χρονική στιγμή να υπάρχει κούραση. Μας το έλεγε ο Χρήστος Αλούσης αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι παίχτες, ως εργαζόμενοι να το πω έτσι, περιμένουν το καλοκαίρι. Περιμένουν να πάνε διακοπές, να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί η σεζόν τους έχει ξεκινήσει αργά. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς, μάλλον, συγγνώμη. Μαζεύονται κάπου μετά το 15 Αύγουστο, ξεκινάει η σεζόν Οκτώβριο και ολοκληρώνεται για αυτούς που προχωράνε μέχρι αργά μέσα Ιουνίου. Είναι ένα μεγάλο διάστημα το συγκεκριμένο. Και από τη στιγμή που δεν παίζεται ένας τίτλος τώρα που δίνει από μόνος του ένα εξτρά και ένα μεγάλο κίνητρο και είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους, η σειρά αυτή δεν είναι αγκαρία, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη έτσι ετοιμότητα πνευματική για να μην σκέφτεσαι το ότι έρχονται διακοπές, ότι θα ξεκουραστείς, ότι ο Αμερικανός θα πάει στην οικογένειά του, γιατί λίγοι είναι αυτοί που τις έχουν εδώ, τις οικογένειές τους. Είναι λοιπόν τέτοιες καταστάσεις που εμείς δεν τις δίνουμε πολύ σημασία βλέποντας ένα 40 λεπτό αγώνα, αλλά είναι κομμάτια σημαντικά και αυτά. Το πιο σημαντικό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι ήταν έτοιμος, ότι ήταν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά που είχε να κάνει. Και τώρα έχει μπροστά το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό και βρήκε ρόλους στην έδρα του, παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει εκτός έδρας. Παρότι τους τελευταίους μήνες έχει πάρει και πάρα πολύ σημαντικά διπλά. Στην έδρα του είναι συνήθως που κάνει τα καλά παιχνίδια και καταφέρνει να βγάλει μεγαλύτερη ένταση, να μεγαλώσει το ρυθμό, να μεγαλώσει τα δικά του καλά διαστήματα. Το κάνει πολύ καλύτερα στο Παλατάκι, παρότι εκτός έδρας, αν και εκεί το έχει ισορροπήσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, με αντιπάλους που είναι το επίπεδο του. Περιμένω να δούμε αύριο κάτι ανάλογο και αν κάνει το 2-0, ξαναλέω, να αγκαλιάσει ουσιαστικά την τρίτη θέση. Τώρα, με το θέμα που έχει προκύψει, να το κάνουμε και αυτό μια αναφορά και να το κλείσουμε, γιατί ασχοληθήκαμε αρκετά και τις προηγούμενες ημέρες με το συγκεκριμένο κομμάτι του ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Όσοι άκουσαν τον Τέλης Ζουνατζίβη το μεσημέρι στο ΠΑΟΚ 24, κατάλαβαν τον τρόπο λειτουργίας, αυτό που αναφέραμε και εμείς και το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι η παρουσία του Χαραλαμπόπουλου στην Ιταλία την ώρα που η ομάδα έχει αγώνα στην Πάτρα ξένησε πολλούς, και όλο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Χαραλαμπόπουλος ήταν στον Παναθηναϊκό, κάτι που έτσι κι αλλιώς ξενίζει πολύ κόσμο, συζητήθηκε. Και δεν γινόταν να μην συζητηθεί. Δεν γινόταν να μην αναφερθεί. Δεν γινόταν να περάσει έτσι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ εξήγησε ουσιαστικά ότι ήταν κάτι το οποίο το είχαμε συζητήσει πριν καιρό και ξέραμε ότι θα έρθει τότε, 2 με 5 Ιουνίου. Ο αρχικός σχεδιασμός του ΕΣΑΚΕ ήταν να ξεκινήσουν οι μικροί τελικοί 6 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, και η μεγάλη 7. Τελικά πήγε λίγο πιο νωρίς. Δεν θα μπορούσαν να χαλάσουν, έτσι να το πω πολύ απλά, και το σχεδιασμό του Χαραλαμπόπουλου που ήθελε να είναι εκεί. Το ήθελε πολύ.
να είναι στο camp του NBA, να προσπαθήσει να εξαντλήσει ό,τι τέλος πάντων πιθανότητες έχει για να διεκδικήσει κάτι στο NBA. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές είναι καλό να ακούμε όλες τις πλευρές για να έχουμε μία άποψη. Και εμένα σε πρώτη φάση με ξένησε όταν το άκουσα. Το παραδεχτώ. Όταν το έμαθα ότι δεν θα είναι, με ξένησε. Και ίσως στη δική μου λογική να τελειώνει η χρονιά για το Χαραλαμπόπουλο. Σήμερα επέστρεψε, προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Πιθανόλογο θα είναι στην αποστολή αύριο, δεν έχει κάποιο θέμα. Και να δούμε και πόσο θα χρησιμοποιηθεί. Να σκεφτόμαστε λίγο όλες τις παραμέτρους. Το έλεγα και εδώ το μεσημέρι που μιλούσαμε με τον Γιώργο τον Παναγιωτίδη το μεσημέρι, ότι το έχουμε αναφέρει και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα παιδί από αυτή τη γενιά που περιμένουμε να τη δούμε στο υψηλό επίπεδο της εθνικής ομάδας και γενικά του ελληνικού μπάσκετ. Οπότε η διαχείρισή του έχει να κάνει με όλο το ελληνικό μπάσκετ, να το πω πολύ απλά. Και όχι μόνο με τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω, και μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Χαραλαμπόπουλος τώρα που μιλάμε, στα 21 του, θα πρέπει να συνεχίσει σε μια ομάδα επιπέδου του ΠΑΟΚ, να παίξει 2, 3, 4 χρόνια και να δει που βρίσκεται. Και κάπου στα 23-24 να καταλάβουμε πια τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Μπορεί να παίξει στο τόπο επίπεδο. Μπορεί αυτά που βλέπαμε όταν ήταν μικρότερος και περιμέναμε ότι θα μπει στο αντρικό κομμάτι και θα τα σαρώσει όλα, αλλά δεν το έχουμε δει, να τα κάνει λίγο πιο μετά. Δεν νομίζω σε μια ομάδα επίπεδο Παναθηναϊκού μπορεί να το κάνει. Και δεν ξέρω και αν ο Παναθηναϊκός έχει τη διάθεση να του δώσει χώρο και χρόνο. Όπως είχε ο ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά. Επίσης ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένα παιδί που, ξέρετε, όλοι αυτοί οι μικροί σε ηλικία, τα καλοκαίρια τους είναι πάρα πολύ κουραστικά. Μπορεί να είναι σε μια ομάδα και να προπονούνται, να μην παίζουν και το καλοκαίρι να μην ξεκουράζονται ποτέ γιατί έχουν υποχρεώσει με μικρές εθνικές. Του Χαραλαμπόπουλου όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια ήταν έτσι. Έτσι του βγήκε και ο τραυματισμός. Και το χειρουργείο στους προσαγωγούς. Γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο, επειδή έπαιζε διαρκώς και ήταν διαρκώς στην προπόνηση, να το πω έτσι, και είχε και τα παιχνίδια με τις εθνικές το καλοκαίρι, τις μικρές, δεν μπορούσε να το ξεκουράσει, δεν μπορούσε να το πάει συντηρητικά. Και όταν πια η κατάσταση έφτασε στο μη περαιτέρω, έπρεπε να κάνει την επέμβαση. Όπως και την έκανε και επέστρεψε το Δεκέμβριο ουσιαστικά. Φέτος ήταν το πρώτο καλοκαίρι που δεν έχει εθνική ομάδα, που θα έχει την ευκαιρία και να ξεκουραστεί και να δουλέψει σε κάποια πράγματα, εφόσον το θέλει και αυτός. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει το project Χαραλαμπόπουλος. Το θέλει. Δεν τον έφερε τυχαία φέτος ως δανεικό. Δεν πήρε τυχαία φέτος μια τόσο δύσκολη απόφαση το να πάρει ένα παίχτη δανεικό ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τον πιστεύει πάρα πολύ. Θεωρεί ότι είναι ο ΠΑΟΚ το περιβάλλον για να βγάλει αυτό το παιδί όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. Και δεν τα έχουμε δει ακόμα στο αντρικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει. Το καλοκαίρι τώρα ο Χαραλαμπόπουλος περιμένει δεν θα γίνει με τον draft. Πολύ δύσκολα θα μείνει στο τέλος μέσα για να διεκδικήσει κάποια θέση. Και να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι σε αυτό το κομμάτι. Αν ξαναξεκινήσει κάποια κουβέντα που έχει να κάνει με το πού θα πάει. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχοντας ζήσει ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ζήσει και τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, μπορεί να πει ότι παιδιά, εγώ θέλω να συνεχίσω εκεί. Άμα είναι να μην γυρίσω στο Παναθηναϊκό ή τέλος πάντων να μην βρω κάτι στο επόμενο επίπεδο. Θέλω να συνεχίσω εκεί. Γιατί εκεί μπορεί να έχω τον. Όχι μπορεί, θα έχω σίγουρα το χώρο και το χρόνο για να δείξω πράγματα. Τον είχε και φέτος. Δεν έδειξε πολλά. Αλλά και η χρονιά ήταν δύσκολη για αυτόν. Θα μπορούσε να δείξει και πολλά περισσότερα. Είναι πολύ σύνθετη η περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου. Πολύ σύνθετη. Είναι διάφορα πράγματα μέσα που μπλέκονται. Απλά τώρα, επειδή υπήρχε αυτή η παρουσία του στην Ιταλία και στο Τρεβίζο, ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω. Νομίζω το καλοκαίρι θα ξανασχοληθούμε με τον Χαραλαμπόπουλο και με το τι μέλη γενέστε με το μέλλον του. Απλά τώρα ασχοληθήκαμε παραπάνω γιατί κάθισε άσχημα η παρουσία των. Η ομάδα να έχει ένα παιχνίδι στην Πάτρα και ο παίχτης να είναι στην Ιταλία για κάτι δικό του.
Όσον αφορά τώρα ρεπορτάζ για τον Προμηθέα, πριν κλείσουμε για αυτό το κομμάτι των μικρών τελικών, δεν έχει και πολύ καλά νέα. Στη Θεσσαλονίκη είναι πάλι με προβλήματα εν ώψη του δεύτερου μικρού τελικού. Διαιτητές αύριο είναι, κάτσε λίγο τους είχα μπροστά μου για να τους ξαναβρω. Αν θυμάμαι καλά είναι. Έλα, πάμε λίγο. Έλα λίγο μηχάνημα, πάμε λίγο δώσε. Νομίζω είναι Σόμος, δεύτερος. Σχοινάς πρέπει να είναι ο πρώτος. Άντε βρε καλό μου. Λοιπόν, πάω Προμηθέας. Λοιπόν, ναι, Σχοινάς όμως και Τζαφλέρης είναι οι διαιτητές. Και εδώ ξέρουμε τι θα γίνει. Λογικά ο Σόμος θα σφυρίζει Προμηθέα διαρκώς. Ο δεύτερος και ο τρίτος. Λογικά. Έτσι θα γίνει και εδώ. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Τέλος πάντων, τους αναφέρουμε. Είναι και αυτό το κλισέ που λέμε, τους λέμε στην αρχή για να μην ξαναναφερθούμε στην πορεία και τέτοια. Ξέρουμε ότι θα ξαναφερθούμε και στην πορεία και αύριο και κατά τη μετάδοση του αγώνα. Και εφόσον το μάτς παίζεται, θα έχουμε δρόμο να ασχοληθούμε και με τους συγκεκριμένους. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν έτσι και δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα. Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές κουβέντες ακόμα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις επαφές που έχουν γίνει με τον Μαργαρίτη εδώ και καιρό πολύ, με άλλους πολλές κουβέντες δεν έχουν γίνει. Για την επόμενη σεζόν, συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ έχει ο Ζάρας, έχει ο Χρυσικόπουλος που έχει αλλάξει το σκηνικό από εκεί που ήταν 2-2 στην αρχή, έχει γίνει 3-1 το συμβόλαιο, οπότε έχει κλειστό να το πω και για την επόμενη σεζόν. Είναι το θέμα του Μαργαρίτη ανοιχτό, αλλά εκεί νομίζω ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν για να συνεχίσει ο Μαργαρίτης τον ΠΑΟΚ και να κλείσει και την καριέρα του εδώ. Παρότι ξέρω ότι αν βγει στην αγορά, νομίζω ότι και οι 12 θα τον θέλανε της Α1. Άμα βγει στην αγορά ο Μαργαρίτης, πες ότι δεν συμφωνεί με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι 11 θα τον θέλαν όλοι. Συμφωνώ. Έτσι, γιατί ξέρω ότι θα πάρουν. Θα πάρουν ένα παίκτη ο οποίος 15-20 λεπτά θα τους δώσει πάρα πολύ καλά κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Απλά νομίζω ότι εκεί εύκολα ή δύσκολα θα βρεθεί η χρυσή τομή. Τώρα για τους Αμερικανούς. Είναι πολύ φιλολογικές οι κουβέντες και με τους Αμερικανούς ξέρεις και εσύ πολύ καλά στα μάτια ότι πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να δεις το τι θα γίνει. Ναι, δεν μπορείς να. Δηλαδή, οι δικές μας οι ομάδες που δεν έχουν τα πακέτα, να το πω έτσι πολύ απλά, για να πούνε τι θέλεις, ρε Γκος, ξέρω εγώ, θέλω του χρόνου 250.000 ευρώ, πάρτα και συμφωνήσαμε. Πρέπει λίγο να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Το ότι υπάρχει μια διάθεση για να μείνει ο Λάκη Τζόνς, υπάρχει. Την έχουμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό. Το ότι και ο Γκος έχει δείξει εκτός από τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και ενός παίκτη που μπορεί έτσι να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα, τα έχουμε δει και αυτά. Αλλά ο Γκος είναι 35, ρε φίλε. Αν ο Γκος που είναι Αμερικανός του έρθει μια συμβολεάρα τώρα, ξέρω εγώ, από το Ιράν, λέω ένα παράδειγμα, και επιλέξει να πάει εκεί, τι μπορείς να του πεις. Ναι, δεν είναι αυτό. Κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα, το κομμάτι των Αμερικανών είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Αν είναι μικρή, έχεις το θέμα του NBA που συνήθως οι περισσότεροι όταν είσαι σε μια νεαρή ηλικία θέλουν να ξαναδοκιμάσουν στα Summer League, μήπως βρουν συμβόλαιο και τα σχετικά και τρώνε εκεί πολύ καιρό και πάνε, ξέρω, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα ιστορία, ή άμα είναι πολύ μεγάλη και δεν έχουν κάνει καλά συμβόλαια πολύ μεγάλα στην καριέρα τους. Ξέρεις, είναι αυτό, δηλαδή, να τη στείλει μια πρόταση τώρα από το Ιράν ή ξέρω από τη Σαουδική Αραβία ή από τις Φιλιππίνες ή κάπου αλλού. Σου λέει, έχω σου λέει λεφτά πάνω πάνω. Ένα-δύο χρόνια έχω να κάνω και ένα καλό συμβόλαιο, να βάλω κάτι στην άκρη για να γυρίσω πίσω στο Αμέρικα να έχω να πληρώνω εκεί με τα φόρους και ιστορίες. Ναι, ναι. Οπότε το κομμάτι που έχει να κάνει μετά τις επόμενες χρονιές, έτσι κι αλλιώς η σεζόν του ΠΑΟΚ θα τελειώσει άμεσα, έτσι, δηλαδή τελειώνει μέσα σε καμιά εβδομάδα πάνω κάτω. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο μετά. Δεν είναι όπως πέρσι που τελείωσες Μάιο και είχες όλο τον χρόνο μπροστά σου και να κάνεις την αλλαγή του προπονητή και να προχωρήσεις τις επόμενες κινήσεις. Θα υπάρξει ένα μικρό διάστημα λίγο διακοπών, να το πω έτσι. Και μετά θα πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Αλλά γενικά ότι υπάρχει διάθεση να κρατηθεί από τη φετινή ομάδα ένα καλό ποσοστό παικτών, υπάρχει. Θα δούμε όμως, το ξαναλέω, θα δούμε μετά το τέλος στο μικρό τελικό. Γιατί μετά το τέλος στο μικρό τελικό θα γίνουν και πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τελευταία ώρα. Έχουμε να πούμε και για Άρη, έχουμε να πούμε και για NBA, να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Σε πρωταθλήματα που είναι είτε στους τελικούς είτε σε σεμιτελικούς και εκεί έχουμε δράσει. Κάθε μέρα έχει παιχνίδια μπάσκετ, είναι αλήθεια. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα στην τελευταία ώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταία ώρα της εκπομπής. Από σήμερα ξεκινήσαμε νωρίς, από τις 7. Έχουμε πει αρκετά και θα συνεχίσουμε και για την επόμενη ώρα. Basket City μέχρι και τις 10. Έχουμε αναφερθεί κυρίως στο ελληνικό κομμάτι. Στην εισαγωγή, επειδή την ώρα βγήκε κιόλας στα social media. Τώρα λίγο διαβάζουμε το ρεπορτάζ στο ESPN που έχει να κάνει με τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Toronto Raptors με αφορμή το ενδεχόμενο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Toronto Raptors. Οι Raptors οι οποίοι μπορεί να είχαν τον καλύτερο που ψηφίστηκε προπονητή της φετινής σεζόν, του Dwayne Casey, αλλά ανακοίνωσαν το τέλος συμφωνίας μαζί του. Είναι σε φάση αναζήτησης προπονητή, είναι σε φάση συνεντεύξεων όπως κάνουν στην Αμερική. Υπάρχει μια σκέψη για τον μέχρι πρώτος βοηθό του Casey, τον Nick Nurse. Υπάρχει σκέψη για τον Ettore Messina, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι στο Σαν Αντώνιο βοηθός του Greg Popovich, καθώς και του Ime Udoka που επίσης είναι βοηθός στους Spurs. Και από σήμερα έχει προκύψει και το όνομα του Σορένας Γιασκεβίτσιους μετά την κουβέντα που έκανε με τον πρόεδρο τον Raptors. Ξαναλέω ότι ο Γιασκεβίτσιους με την φετινή χρονιά που έκανε με την με τις Αλγκύρες έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα, ότι θα συνεχίσει τσεσεκά, ότι θα πάει στη Φενέρο, θα πάει στο Παναθηναϊκό, διάφορα σενάρια συνεχόμενα για αυτόν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι άλλο πιο σοβαρό, πέρα από αυτό που γράφει σήμερα το ESPN και ο Adrian Wojnarowski, ο οποίος είναι γκαραντή, όπως λέμε, και φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο τον Toronto Raptors. Τώρα το αν θα αποτελέσει τον προπονητή τους θα το δούμε για τον Γιασκεβίτσιους. Σταμάτησε τώρα, είναι λίγο καπαλού, έρχεται. Θα μπορούσε να με βοηθήσει για το... Νομίζω ότι Ευρωπαίος προπονητής δεν έχει αναλάβει τεχνική ηγεσία ομάδα στο NBA. Μπίλε, ρώτα λίγο τον Παύλο, ρε φίλε. Πες του λίγο να έρθει, παρακαλώ. Αυτός θα ξέρει σίγουρα. Βασίλη, ρώτα λίγο τον Παύλο Ραπτόπουλο που είναι έξω να μας διαφωτίσει στο θέμα μας. Λοιπόν, συνεχίζοντας στα δικά μας, πηγαίνοντας λίγο στα των τελικών του NBA, η οποία και αυτή είναι σε εξέλιξη, αύριο, ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη, ο τρίτος τελικός. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο Cleveland, αλλά με το 2-0 που έχει γίνει στην έδρα των Warriors, πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον LeBron. Γίνεται τεράστιο πανηγύρι πραγματικά στα social media μετά τους πρώτους τελικούς και μέσα από διάφορες κάμερες που καλύπτουν τα παιχνίδια του NBA βγαίνουν και διάφορα βίντεο στα οποία πραγματικά βίντεο μέσα από το παιχνίδι, έτσι, βίντεο συνομιλιών των πρωταγωνιστών. Δηλαδή από χθες κυκλοφόρησε ένα βίντεο μετά το τέλος της κανονικής περιόδου του πρώτου αγώνα που έχει γίνει το σκηνικό με τον J.R. Smith, στο οποίο ο LeBron είναι στον πάγκο και ρωτάει τον Λου, δεν είχαμε time out να πάρουμε? Και του λέει ο Λου, είχαμε να πάρουμε time out. Και ο LeBron έχει κάτσει πίσω και πιάνει το κεφάλι του, ας πούμε, γιατί λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, να μην λειτουργεί κανένας τέλος πάντων επαγγελματικά. Έχει γίνει πολύ μεγάλο πανηγύρι και με τον J.R. Smith. Προχθές, στο δεύτερο τελικό που σούταρε βολές σε κάποια φάση όλο το γήπεδο του Warriors φώναζε MVP, ειρωνικά. Αλλά τώρα όπως έχει γίνει η σειρά, δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αφού δεν έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ο MVP ήταν για τους Warriors. Καλά, ναι, σωστά. Εντάξει, άμα έλεγα το πριν. Στο πρώτο μάτς. Έλεγα πριν. Ναι, γιατί ήμουν εκτός. Αυτό το ρεπορτάζ τώρα. Νομίζω ο κόσμος ότι κάθομαι δίπλα και δεν. Ναι, ρε φίλε. Ήμουν εκτός. Με αυτό το αφορμή το τελευταίο ρεπορτάζ του Βοζνιαρόφσκι που λέει ότι ο πρόεδρος του Raptors έκανε συνάντηση με τον Γιασκεβίτσιους σήμερα. Για να αναλάβει τους Raptors ως πρώτος προπονητής. Ευρωπαίος προπονητής έχει αναλάβει head coach στο NBA. Όσο θυμάμαι, εντάξει, Ευρωπαίος τώρα, μπορείς να αναλογήσεις τον Μπλάτια. Θα μπεις ο Μπλάτια είναι Αμερικανό. Ναι, αλλά είναι Αμερικανό τέτοιο, ναι. Ούτε Ευρωπαίος, γιατί ούτε Αμερική ούτε Ισραήλ στην Ευρώπη. Σωστά. Ο Μεσίνα έχει κουτσάρει σαν πρώτος. Ναι, σωστά. Ο Μεσίνα έχει κουτσάρει σαν πρώτος. Αλλά
Ναι, δεν έχει αναλάβει ομάδα. Οπότε, όχι, αν όχι. αναλάβει ο Σάρας, θα είναι ο πρώτος. Αν, λέω. Ναι, νομίζω ότι. Ούτε πιο παλιά ήταν κανένας. Αλλά πιο παλιά σίγουρα όχι. Όχι. Νομίζω ότι αυτός είναι θα είναι ο πρώτος, αν κλείσει οριστικά. Ναι. Έτσι και πάει για. Ο τέτοιος, ο Βόσνιος, ο Σλοβένος. Ο Κοκόσκοφ. Ο Κοκόσκοφ, σωστά, ναι. Είναι ο πρώτος ουσιαστικά πράγμα. Που αναλαμβάνει. Ο Κοκόσκοφ αναλάβει τους άλλους. Είναι head coach ο Κοκόσκοφ. Εντάξει, θα είναι, είναι ο πρώτος ουσιαστικά ο οποίος σαν αναλαμβάνει head coach σαν Ευρωπαίος. Έτσι, ο Κοκόσκοφ. Mm-hmm. Τώρα ο Σάρας θα δούμε αν είναι για δεύτερος. Σαν δεύτερος δηλαδή Ευρωπαίος. Αν αποφασίζει από τόσο ρόλο να κάνει το μεγάλο βήμα, τι να πω, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα το αποφασίσει από τώρα, αλλά το γεγονός ότι μετά από. Πόσα χρόνια ήταν, κύριε, τρία. Πολλά λέω. Όχι, πολλά λε. Δύο πρέπει να. Δύο. Και μετά τη χρονιά που έκανε φέτος, okay, που ήταν η breakout season τέλος πάντων, το γεγονός ότι ένας οργανισμός από τους Raptors που ό,τι και να είναι, είναι ομάδα που τερματίζει πρώτη στην Ανατολή τα τελευταία χρόνια και έχει τέλος πάντων μια. Και τρώει τα μούτρα της μετά. Τρώει τα μούτρα της, okay, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν είναι, φίλε. Δεν είναι μικρό, όχι, δεν είναι μικρό, ναι. Πράγμα, ναι. Το να φτάσουν στο κομμάτι να συζητήσουν μαζί του για να αναλάβει head coach τους Raptors δεν είναι λίγο. Ναι, γιατί ποτέ δεν είναι ότι, λίγο. Η Raptors είναι μια ομάδα η οποία έχει στο στόχο τους τελικούς ναι. τουλάχιστον της Ανατολής. Ναι, ναι. Έτσι, δεν είναι μικρό πράγμα να πάρεις κατευθείαν ένα προπονητή από την Αλγύρης. Εντάξει, είναι ο Γιασκεβίτσος. Έτσι, ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Γιασκεβίτσος. Και να το εμπιστευτείς μια τέτοια θέση. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, καλή η Αλγύρης, η Ευρωλίγα τα σχετικά, αλλά. Το NBA τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπος λειτουργίας του τεχνικού team είναι πολύ μπροστά από ό,τι στην Ευρώπη. Ακριβώς. Στην Ευρώπη, ας πούμε, είναι το κλασικό τεχνικό δίδυμο. Ξέρω εγώ, ένας κάνει το scouting, άλλος κάνει, ξέρω εγώ, τα plays. Κάποιος άλλος ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δηλαδή. Αλλά στο NBA, ας πούμε, τώρα, βλέπεις τα time out ο προπονητής δεν μιλάει κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι ο προπονητής εδώ πέρα. Δηλαδή, άμα δεις και τα time out που μας αφήνουν οι Αμερικανοί και ακούμε το προπονητό τώρα στους τελικούς. Οι εντολές είναι πιο πολύ σε γενικό επίπεδο. Δηλαδή, παίξτε δυνατά. Πάμε λίγο στο rebound. Ξέρω εγώ, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί κάποια πράγματα έχουν δουλέψει. Δηλαδή, και από γύρω είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν κάποια plays, ίσως. Ή εντάξει, άμα τα δείτε σε 3 δευτερόλεπτα, θα προτείνουν οι άλλοι plays στον βασικό προπονητή να διαλέξει. Έτσι, στο head coach. Είναι διαφορετικά, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα για τις Κεβίτσους. Εντάξει, μόνο που γίνεται κουβέντα σίγουρα κάτι λέει. Αλλά τώρα το δείτε, το αν θα επιλεχθεί αυτός, εντάξει, είναι κάτι. Κοιτάζω κάτι, αν εγώ πιστεύω ότι αν το Τορόντο του δώσει μια εγγύηση ότι ό,τι και να γίνει θα είναι εκεί για τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί και ο Μπλάτι υποτίθεται πήγε στο Κλίβελαντ για χρόνια. Έτσι και ουσιαστικά μάλλον δεν τα είχε καλά με τον Λεμπρόν, φίλε, οπότε. Και παρότι η ομάδα πήγε στο τελικό, τον τελειώσαν, α πούμε, έτσι. Ναι. Και εκείνη, δηλαδή, και εκείνη η ομάδα το πήρε, έτσι. Η ομάδα του Μπλάτι ήταν εκεί. Μπλάτι, ακριβώς. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι ρίσκο. Θα μου πει, άμα φύγει και γυρίσει πίσω, πάλι όλη η ομάδα θα είναι στα πόδια του, του Γιασκεβίτσου. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι νομίζω ένα ρίσκο. Βέβαια φαίνεται αυτό. Κοίταξε, όπως παλιά ξαφνικά υπήρχε μια περίοδο που. Πέραν όλοι Ευρωπαίους παίχτες και γέμισε το NBA Ευρωπαίους και Ευρωπαίους και αμφιβόλου αξίας. Θυμάσαι μια περίοδο που είχε 9 Γάλλους ναι, ναι. που δεν είχαν παίξει καν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και είχε 9 Γάλλους και λέγεις πού είναι αυτοί όλοι οι Γάλλοι. Και μόνο πάλι ξεχώρισε. Όλοι οι άλλοι Γάλλοι, άντε και ο Μπατούμ. Περισσότεροι άλλοι Γάλλοι δηλαδή δεν κάνανε. Εντάξει, ο Ντιάου τον ξέραμε, έχει παίξει στην Ευρώπη. Ναι, ήταν υψηλό επίπεδο. Έτσι ήταν υψηλό επίπεδο ο Ντιάου. Αλλά τώρα κάτι Ζελαμπάλ, α πούμε, πέρασε δεν ακούμπησε κάτι άλλο Γάλλοι περίεργοι που εξαφανιστήκαν. Κάπως έτσι τώρα δείχνει ότι το NBA ας πούμε, πηγαίνει προς τους Ευρωπαίους προπονητές. Γιατί, να σου πω κάτι, δες. Δηλαδή, ποιοι είναι, ψάχνουν... και, είναι και πάρα πολύ assistant το ναι. πλέον. Δες στην, και ποιοι ψάχνουν για δουλειές στο NBA. Πάνω κάτω ήδη και ήδη είναι. Mm-hmm. Συνέχεια δηλαδή. Δεν ανανεώνεται το αίμα ας πούμε, των προπονητών. Mm-hmm. Εδώ τώρα ας πούμε, σκέφτονται να βάλουν. Ακούστηκε ότι θα πάει για πρώτη προπονητή σε αυτή που ήταν στο τεχνικό team των Σαν Αντώνιο Σπέρς. Στους Bucks του Γιάννη. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι έγινε κουβέντα μαζί της. Έγινε. Έγινε συνέντευξη. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι το έχουν αυτό, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν να κυκλώνουν ήδη και οι ίδιοι. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί να πηγαίνει για δουλειά τώρα και να μιλάς πάλι με τον Βαγκάντι και με τον. Θα μου πει εντάξει, ο Κίτ είναι και νεαρός, δεν είναι πολλά χρόνια στη λίγκα. Mm-hmm. Αλλά γενικά, έτσι. Και νομίζω ότι το καλοβλέπουν πλέον τον Ευρωπαίο προπονητή. Είναι και ο Μεσίνα που
Έχουν όλοι να λένε τα καλύτερα. Είναι top που επίπεδο. Όλοι έχουν να λένε τα καλύτερα. Εδώ κατσικάρι ακούγεται για NBA, έτσι. Το διάβαζα την μέρε. Ναι. Ότι απέρριψε η πρόταση. Όχι προπονητή, τεχνικό team. Ότι έχει απορρίψει. Κάτσε να το βρούμε κιόλα. Απέριξε πρόταση τη Μάλαγα. Ναι, η Μάλαγα αποφάσισε ότι ο Πλάθα τέλο, οπότε ψάχνει προπονητή. Ναι. Και οι πληροφορίε λένε ότι ο Κατσικάρη έχει δεχτεί πρόταση και από του Nets και από του Pacers να πάει στο τεχνικό team. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Έτσι δηλαδή. Τι να πω. Εγώ θα πω ένα πράγμα, ρε παιδιά, επειδή τον έζησα τον Κατσικάρη την περίοδο που ήταν στον Άρη. Mm-hmm. Μπορεί τεχνικά να είναι ο άνθρωπος πολύ ψηλά, έτσι, δηλαδή από τεχνικής πλευράς. Ναι. Στην Ισπανία, εκεί που έχει πάει, έχει πετύχει τους στόχους που είχε η εκάστοτε ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι πήρε τρόπο οτιδήποτε, αλλά τους στόχους τους πέτυχε. Εντάξει, με την Bilbao έκανε τρομερά πράγματα. Ναι. Ουσιαστικά στην ΑΕΚ, είχε μια επιτυχία, ήταν ουσιαστικά όμως μέλος. Δεν ήταν πρώτος ναι. αυτός, έτσι ήταν τον μεσάγοντα. Mm-hmm. Ήρθε στον Άρη, παιδιά. Και δηλαδή από τον πρώτο μήνα πίεσης, ήθελε να φύγει. Ναι. Και δεν θα ξεχάσω ότι πήρε δύο μεταγραφές ενώ είχε συμφωνήσει να φύγει. Έκανε δύο μεταγραφικές κινήσεις ενώ είχε συμφωνήσει να φύγει. Έχασε ο Άρης από τον ΠΑΟΚ 38 πόντους, πώς είχε χάσει. 35. Που σε άλλες περιπτώσεις δεν θέλω να σκέφτομαι, για μετά ο πρίτης, δεν θέλω να σκέφτομαι, δεν γινόταν. Ναι. Και δεν άνοιξε μύτη. Και ξέρεις τι κατάλαβα τότε για τον Κατσικάρη. Ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, mm-hmm. πραγματικά. Πάρα πολύ καλός. Αλλά για άλλο περιβάλλον. Αλλά όχι για περιβάλλον πίεσης. Ναι. Και το έδειξε στον Άρη και το έδειξε στην Εθνική Ρωσία. Όπου πήγε και δεν ακούμπησε. Και στην Εθνική Ελλάδα το έδειξε. Και στην Εθνική Ελλάδα φυσικά, ναι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να είναι σε περιβάλλον τέτοιο πίεσης. Ναι. Οι Ισπανοί δεν έχουν τέτοια πίεση. Εκτός από τις μεγάλες ομάδες, οι υπόλοιπες. Δηλαδή, Μπιλμπάο τώρα, ξέρω εγώ, Γκραν Κανάρια, όλες αυτές τις ομάδες. Δεν έχουν τέτοια πίεση. Την Τενερίφη, δηλαδή, τώρα πήρε ευρωπαϊκό. Έκανε πορεία εξαιρετική στην Ισπανία. Δεν έχει θέμα, ας πούμε, των πανηγυρίσματων από θεώνων. Και το NBA τώρα να πα τώρα στου Nets. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε οι Nets, δηλαδή. Ας πούμε, δεν θα είναι και βασικό, θα είναι μέλος του team. Αλλά είναι μια τεράστια όμως επιτυχία άμα το κάνει έτσι. Δηλαδή, το συζητάμε. Να πας assistant στο NBA. Φυσικά. Δεν είναι μικρό πράγμα. Εννοείται. Μην το βλέπουμε δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο εντάξει, έλα μωρέ, assistant είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ο Μεσίνα έφυγε από εδώ και πήγε να κάνει τον assistant του Πόποβιτς. Το τι έχει μάθει τόσα χρόνια στον Πόποβιτς και κάποια στιγμή, όπως λένε πληροφορίες, αν ο Πόποβιτς μπορεί να μην γυρίσει. Έτσι, ο Πόβος μπορεί να σταματήσει την προπονητική mm-hmm. μετά από αυτό που έγινε με τη σύζυγό του που την έχασε. Ναι. Έτσι. Ο επόμενος που θα το διαδεχτεί στους Spurs κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ο Μεσίνα. Και οι Spurs δεν αλλάζουν και εύκολα προπονητές. Δηλαδή, ο Μεσίνα μπορεί να κάτσει και ξέρω 10 χρόνια, 5 χρόνια στους Spurs. Εντάξει, ένας προπονητής όπως είναι ο Μεσίνα που έχει πάρει ευρωπαϊκά με τις ομάδες, που έχει πάρει με την Ιταλία μετάλλιο. Τι άλλο μπορεί να θέλει σαν στόχους. Τι άλλο δηλαδή, και πήγε ας πούμε και είναι 3 χρόνια τώρα ξέρω εγώ προπονητής, βοηθός του το Πόποβιτς. Το όνειρό του είναι κάποια στιγμή προφανώς ένας από στόχους του να κουτσάρει και στο NBA. Έτσι που είναι άλλα τα δεδομένα εκεί. Mm-hmm. Και οικονομικά και γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή ο Κατσικάρης τώρα του δίνεται αυτή η ευκαιρία και γι' αυτό λένε στην Ισπανία απέρριψε την πρόταση της Μάλαγα. Που του δίνει πολύ καλά λεφτά η Μάλαγα. Και λεφτά για budget. Γιατί η Μάλαγα θέλει να ξαναεπιστρέψει πάλι ψηλά όπως ήταν παλιότερα. Και αρνήθηκε, λέγει αυτή τη λογική. Θέλει να πάει στο NBA γιατί έχει προτάσεις για να πάει σε ομάδες του NBA ως βοηθός, ως μέλος του τεχνικού team, έτσι. Να δούμε, αν τα καταφέρει δηλαδή ο Κατσικάρης, τι να πω πραγματικά. Εγώ μπορώ να πω ότι σχημάτισε προπονητικά μια πολύ καλή εικόνα εδώ όταν ήταν. Αλλά είδα ότι στην πίεση λήγησε πολύ εύκολα. Ναι. Λύγησε πάρα πολύ εύκολα και ξέρεις, είναι το μοναδικό το οποίο τότε ας πούμε λέγαμε για τον Δαμιανίδη πολλά λεγόντουσαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή ο Δαμιανίδης, τότε που ήταν στον Άρη, είχε πάρει τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή. Εκείνη τη στιγμή ο Κατσικάρης ήταν ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής. Έτσι. Από Ισπανία, έτσι, από μια εξαιρετική τότε πορεία και πριν ακόμα φύγει ο Ιτούδης για παράδειγμα ή ξέρω εγώ ο Μπαρτζόκας. Ήταν ο πρώτος. Και όμως τον Άρη δεν μπορώ να θεωρώ ότι λύγησε πάρα πολύ εύκολα πραγματικά. Δεν μπορώ να βέβαια στον Άρη βγήκε σε καλό στην πορεία συνέχεια γιατί ουσιαστικά μέσω του Κατσικάρη έγινε γνωριμία με τον Πρίφτη. Του Άρη και του Πρίφτη. Έτσι και θεωρώ εγώ ότι ο Άρης, και όπως και ο Πρίφτης φυσικά κέρδισε από τον Άρη και ο Άρης από τον Πρίφτη.
Αλλά πραγματικά εκείνο ήταν. Να δούμε τώρα. Το NBA είναι τελείω διαφορετικά. Πάντω, μια που ξεκίνησε και έλεγε για το NBA και για του τελικού, ανέφερε και αυτό το στιγμιότυπο με τον Λεμπρόν, ο οποίο πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Δεν είχαν time out, α πούμε, οι άνθρωποι. Δηλαδή. Στο πρώτο τελικό. Εντάξει. Νομίζω ότι πρέπει όσοι βλέπαν NBA να τσιρίζανε. Πέντε ώρα το πρωί, πεντέμιση, δύο ώρα έγινε. Τρολάδικα εγώ, τρολάδικα. Λέω, τι κάνεις. Που εγώ όταν, να σου πω την αλήθεια, σε live κατάσταση, δεν αντιλήφθηκα ακριβώς τι κάνει. Εγώ το κατάλαβα γιατί βλέπω το σκορ, χάνει την πρώτη βολή. Ναι. Βάζει την πρώτη βολή ο Χίλ και το παιχνίδι είναι στην ισοπαλία. Και λέω τώρα, έχει 4 δευτερόλεπτα. Και λέω ότι άμα τη βάλει τη δεύτερη, έτσι δίνει μια επίδεση καλή. Στο Golden State να πάρει την μπάλα από το κέντρο και να κάνει μια καλή επίδυση. Ναι. Και λέω θα έχουμε show, λέω, γιατί αγόρα το αμερικάνικο και είπαν ότι δεν έχει time out να πάρει το Cleveland. Ναι. Και λέω τώρα άμα γίνει και βάλει καλά μετά, πώς θα προλάβεις να την κάνεις την όλη ιστορία. Γιατί συνήθως πάντα κρατάνε time out στα τελευταία δευτερόλεπτα οι προπονητές. Πάντα και ας φύγει έτσι. Και βλέπω την μπάλα να τη χάνει την πολύ και να παίρνει το rebound του Jazz Smith. Και εντάξει, ο LeBron είναι στην κορυφή μόνος του. Πέρα από αυτό. Ο Τζέρα Σμιθ αντί να μπες μέσα, πού να πάρει το φάουλ, είχαν βολές. Δηλαδή, θέλει 4 δευτερόλεπτα. Μόνο που θα κάνει την προσπάθεια να μπει, να σε κόψουν, να σε κάνουν. Πάει. Και παίρνει την παρακίνηση και τρέχει προς τα έξω. Φοβερά πράγματα. Και λέω, τι κάνει. Φοβερά πράγματα. Τι κάνει, λέω. Εντάξει, το έχω ακούσει. Ωραία, και δεν το λέω τώρα για να δικαιολογήσω. Και βέβαια μετά, όταν ξεκινάει η παράδοση και κάνουν οι άλλοι ένα 7-0 και βλέπω τον LeBron, λέω τώρα, άμα μπορούσε να παίρνει την μπάλα, την έσπαγε στο κεφάλι του Τζέρα Σμιθ. Εντάξει, ο Τζέρα Σμιθ για μένα πρέπει να σταματήσει τον μπάσκετ καιρό. Αλλά αυτό που έγραψε ένα, δεν θυμάμαι ποιο, πληρώνει τα κολλητελίκια του Λεμπρόν. Είναι κολλητό του Τζέρα Σμιθ. Νομίζω ότι Θανάσης Ασβούλας κάπου το έγραψε. Κάπου και νομίζω Θανάσης Ασβούλας κάπου το έγραψε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, ο Τζέρα Σμιθ τώρα δεν είναι για επίπεδο τώρα ομάδα τελικών. Ναι. Άλλο και ο Λεμπρόν. Παίρνω την μπάλα τώρα και την πετάω και σουτάρω. Και... τώρα τι να λέμε, ήταν κάποτε πριν 10 χρόνια ήταν παιχταρά. Ναι, τώρα δεν μπορεί να τρέξει. Δεν μπορεί τώρα να διώχνει τον Αϊζάια Τόμα και να κρατά τώρα Λεμπρόν τον Τζέρα Σμιθ. Ναι. Αυτό πληρώνει ο Λεμπρόν αυτή τη στιγμή. Για μένα, την αποχώρηση του Αϊζέα Τόμας. Που άμα είχε τον Τόμας, είχε ένα παίκτη που μπορούσε να βάλει 20 πόντους ακόμα. Δεν χρειάζεται εσύ να σκοτώνεις να βάλεις 40-50 πόντους. Δεν ήταν μόνο να σου βάλει, ήταν ρε παιδί μου να είναι άλλος ένας επιθετικός άξονας πέρα από σένα. Ε, τι, φυσικά. Και κράτησες ποιον, τον Τζέρα Σμιθ. Δεν μιλάω για αυτό που πήρε βέβαια για να δώσει τον Αϊζέα Τόμας τώρα, Κλάρκσον και Νάνς Τζούνερ. Τώρα δεν υπάρχουν. Ο Νάνς Τζούνερ, φίλε, νομίζω ότι θέλει GPS σε όλες τις φάσεις μέσα στο παιχνίδι για να καταλαβαίνει. Και, νομίζω και ότι λίγο δεν τα παίρνει. Ο Χούντε υποτίθεται και στη Γιώτα έκανε καλά πρωταθλήματα. Ξαφανισμένο, δεν τον βάζει καθόλου ο Τάιρον Λου. Δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει. Δεν μπορεί να το πάρει έτσι. Εντάξει, θα μου πει τώρα πήγαινε να σπάσει την πρώτη έδρα και το δεύτερο το πάλεψε. Έτσι, έβαλε ο άλλο τώρα. Απίθανα ναι, πράγματα. Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή για να χάσει το Cleveland στο δεύτερο παιχνίδι, ο άλλο έκανε ρεκόρ τριπώντων. Ναι. Έβαλε 9, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να χάσει το Cleveland. Το παλεύει έστω και με τον LeBron μόνο του σχετικά. Να δούμε τώρα. Έχει μεγάλη ιστορία τώρα. Πρέπει να κάνει το 2-2 τώρα το Cleveland. Πρέπει να κρατήσει έδρα. Και τώρα είναι το μεγάλο, θεωρώ εγώ, τέτοιο. Γιατί άμα πάει 2-2, μετά είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά. Δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω ότι το Cleveland. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο LeBron. Πολλοί βέβαια τώρα πλέον λένε ότι ο LeBron θα μείνει στο Cleveland. Και ήδη έχει στο μυαλό του κάποιες κινήσεις που θα ζητήσει με τη διοίκηση για να αλλάξει ομάδα. Γιατί εντάξει, το Cleveland θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα φύγουν πολλοί παίκτες από το Cleveland. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το υποτιμήσω τέλος και να πω ότι τελείωσε η σειρά με το Golden State. Γιατί και το Golden State, επειδή δεν παίζει ο Κουντάλα, έχει τρελά προβλήματα με τον LeBron. Δεν μπορεί να το μαρκάρει κανείς, ούτε ο Ντουράν μπορεί να το μαρκάρει. Όχι ότι ο Κουντάλα μπορεί να το μαρκάρει, μπορεί να τον παίξει λίγο στο σώμα. Στοχεύει διαρκώς αλλαγή με τον Κάρι και κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή ο Κουντάλα μπορεί να τον παίξει λίγο στο σώμα. Mm-hmm. Βλέπεις με τους άλλους δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί, ούτε ο Ντουράν μπορεί να τον παίξει το LeBron. Έτσι. Mm-hmm. Του φεύγει πολύ εύκολα. Οπότε και το Golden State έχει τα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή ότι. Είναι αυτό το ακλόνητο φαβορί όπως ήταν ξέρω εγώ τα προηγούμενα χρόνια που έλεγες ότι εντάξει. Θα τους πάρει παραμάζω. Δεν έχει, ναι. Δεν το βλέπω έτσι να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Μπορεί ο Τζέρα Σμιθ να είναι αυτός ο Τζέρα Σμιθ που είναι. Αλλά βλέπεις είναι ο Λόφ, θα βάλει τα γαλήνα, ο Τόμψον θα πάρει τα rebound. Ο Λεμπρόν κάνει τα πάντα. Και ό,τι και να λέμε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Λεμπρόν είναι ο κορυφαίος παίκτης της εποχής που ζούμε. Και εδώ και χρόνια.
Δεν μπορώ, δεν μπαίνω στη διαδικασία να το συγκρίνω με τον Μάικλ Τζορντάν. Εντάξει, το αφήνω αυτό εκτός. Δηλαδή για μένα το αντίκτυπο. Ναι, το αντίκτυπο που είχε. Και στην Αμερική την κάνουν, μην νομίζεις. Απλά για μένα το αντίκτυπο που είχε ο Τζορντάν στο μπάσκετ γενικότερα και αυτά που έκανε ο Τζορντάν. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, προχθές μου είπε ένας, είναι σαν τη σύγκριση που κάνουν στην Ελλάδα, λέει, καλής διαμαντίδης, παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση καλή διαμαντίδη. Mm-hmm. Δηλαδή, άντε του Τζόρνταν με τον Λεμπρόν και πάλι λες και σωματικά ήταν πάνω κάτω ίδιο ύψος αυτά. Δηλαδή, ο Γκάλινγκ ο διαμαντίδας μου, ένας ήταν 1,70 κάτι και ο άλλος ήταν 2,6. Και συγκρίνεις τώρα αυτά που έκανε ο ένας, ο 1,80, ξέρω ακόμα αυτά που έκανε ο 2,6. Ο 1,80 έκανε περπατούσε στον αέρα. Και ο Τζόρνταν όμως με την εποχή και τη γυμναστική που έκανε, που δεν ήταν σε επίπεδο τώρα, βλέπεις ποιος είναι ο Λεμπρόν. Ο Τζόρνταν, α πούμε, εντάξει τώρα αυτά τα που έκανε μπορούσε κάποιο καλάθι αυτά. Αλλά γενικά το αντίκτυπο που είχε δηλαδή είναι μόνο η φάση. Εκεί είναι το θέμα. Έτσι, πέρα από τα ρεκόρ. Όταν σπάει ο Λεμπρόν, που έκανε το Λεμπρόν, θα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Εγώ στο λέω τώρα ότι όταν θα τελειώσει την καριέρα του Λεμπρόν, θα είναι πρώτος σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες. Mm-hmm. Σε ό,τι κατηγορία υπάρχει. Τρίποντα, πόντι, συμμετοχές, MVP, All Star τελικούς. Εγώ σου λέω το Λεμπρόν θα είναι πρώτος σε όλα. Σε όλα. Ναι. Και θα κάνουν πολλά χρόνια να τον ξεπεράσει κάποιος. Πάρα πολλά. Γιατί εν ενεργεία, ας πούμε, σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να τον ξεπεράσει ο Κάρι. Εν ενεργεία. Αλλά ο Λεμπρόν θα τα σπάσει όλα τα ρεκόρ, θα τα διαλύσει όλα. Ήδη ό,τι έχει διαλύσει, το έχει διαλύσει για τα καλά. Και συνεχίζει, γιατί έχει άλλα 2-3 χρόνια τουλάχιστον έχει ο Λεμπρόν. Έτσι, και θα σπάσει και όλα τα ρεκόρ του Τζόρνταν. Εννοώ βάσει στατιστική, δεν μπορεί να σπάσει το 6-6 που είχε ο Τζόρνταν, α πούμε, στου τελικού. Δεν μπορεί να του σπάσει, έχει χάσει τελικού. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα 6 δαχτυλίδια. Αλλά όταν τα στατιστικά όλα θα είναι υπέρ του, σε ένα πρωτάθλημα που πάνω κάτω είναι το ίδιο, δηλαδή δεν άλλαξαν δραματικά οι αριθμοί. Μπήκε μια ομάδα, εντάξει, ανεβήκαν ξέρω εγώ 4-5 μάτς σε σχέση με το παρελθόν, έτσι δεν μπορεί να πει. Παλιά, ας πούμε, είχε ξέρω εγώ 80, τώρα είχε ξέρω εγώ 82-84. Δεν μπορεί να πει ότι άλλαξε τόσο πολύ τα παιχνίδια. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, όταν έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ άνθρωπο, δεν μπορεί να πει εσύ ότι ο Κόμπι είναι καλύτερο. Αυτό είναι και υποκειμενικό. Okay. Ναι, σίγουρα. Ο καθένας μετά έχει τα διάφορα θα θέματα. Πω, όχι, τώρα. Ναι, απλά λέω ότι σε μια σύγκριση Τζόρνταν Λεμπρόν. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει γιατί διαφορετικές εποχές. Για μένα ο Τζόρνταν είχε τεράστιο αντίκτυπο γενικά στο μπάσκετ παγκοσμίως. Ο Λεμπρόν είχε ένα αντίκτυπο και έκανε μια τρομερή επίδραση στο NBA. Όχι τόσο παγκοσμίως και παγκοσμίως βέβαια, αλλά όχι στο επίπεδο του Τζόρνταν. Δηλαδή, στην Αμερική ξέρω τον Μπέρτ, ξέρω τον Μάτζικ, ο Τζόρνταν όμως εκτόξευσε το NBA παγκοσμίως. Ο Λεμπρόν δεν το έκανε αυτό. Mm-hmm. Στο βαθμό που το έκανε ο Τζόρνταν. Κατάλαβες. Αυτή είναι πολύ μεγάλη. Όταν λένε πως είναι ένας μεγάλος παίκτη. Αυτό είναι που κάνει ένα μεγάλο παίκτη. Γιατί αυτά που κάνει στο γήπεδο έχει αντίκτυπο και αυτό που γίνεται έξω. Γιατί και ο Μπιλ Ράζαλ έχει 11. Δεν σημαίνει ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Εντάξει, και αυτά που έχει κάνει ο Τσάμπερλεν. Έχει 2-3 ρεκόρ Τσάμπερλεν που θα τα σπάσει ούτε ο Λεμπρόν. Το άκουγα προχθές, δηλαδή. Ξέρω εγώ, ο Τσάμπερλεν έχει 107 παιχνίδια, λέει, που έχει 40 πόντους, 25 rebound, κάτι τέτοιο. 107 παιχνίδια έχει, play-off, κάτι τέτοιο. Και ο επόμενος, ξέρω εγώ, είναι στα 30 κάτι, 40, πώς είναι. Εντάξει, ο άλλος ήταν τώρα, τι να λέμε τώρα, ο Τσάμπερλεν ήταν Τσάμπερλεν. Όσοι έχουν δει παιχνίδια του Τσάμπερλεν, λένε τώρα αυτός μπορεί να τον παίξει κανείς. Και όμως, ας πούμε, τον έπαιζε ο Ράσελ. Είναι διαφορετικά. Αλλά στη σύγχρονη εποχή μας, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, θα πω εγώ, ο Λεμπρόν είναι παιδιά με διαφορά ο κορυφαίος στον πλανήτη. Με διαφορά. Και είμαστε τυχεροί που τον βλέπουμε. Έτσι. Και ούτε μπαίνω, στη συλλογική ότι. Όχι, δεν κάνει, όχι, είναι του. Ναι. Είναι καλός και είναι καλύτερος ο KD, ο Ντουράντ και ο ξέρω εγώ. Και... όχι, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, όσο και να μην το γουστάρουν κάποιοι, όσο και να γκρινιάζει, όσο. Τι να κάνουμε, ο Λεμπρόν. Χαλαρώστε στιγμή... και απολαύστε το. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Πήγε στο Μαϊάμι, πήγε να πάρει πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μπορεί να τον κατηγορήσει ότι γιατί πήγε στο Μαϊάμι με το Wade. Όπως λένε, ας πούμε, για τον Ντουράν, γιατί πήγε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γιατί βλέπει και ο Ντουράν ότι με το Westbrook δεν μπορεί να πάρει. Μόνο του να πάει αλλού να στηριχτεί. Όταν οι άλλοι κάνουν super team δεν μπορεί. Άρα πάω κι εγώ σε μια super team. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοντέλο στο NBA πια. Η super team. Mm-hmm. Έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια. Πάντα υπήρχαν δύο, ήταν δίδυμα παλιά. Έτσι δηλαδή ήταν από τους παλιούς Celtics με τον Bird και τον McHale, το Chicago ξέρω εγώ για τον Pippen και τον Jordan,
το Detroit, ας πούμε, είχε τον Isaiah Thomas και τον Dumars, ξέρω εγώ. Το Houston, ας πούμε, είχε τον Olajuwon με τον, ξέρω εγώ, με τον Drexler. Πάντα υπήρχαν δίδυμα. Mm-hmm. Αλλά κάποια στιγμή ξεκινήσαν τα super teams. Από τρεις και πάνω δηλαδή. Big 3. Μαϊάμι, Βοστόνη και ούτω καθεξής. Έτσι. Σαν Αντώνιο, που για μένα και Σαν Αντώνιο είχε super team. Με Parker, Duncan και Ginobili. Ναι, προέκυψε αυτό βέβαια. Αλλά. Οκ. Okay. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά μετά γιατί πολύ ενδιαφέρον πιστεύω και η επόμενη τελική στο Cleveland και από θέμα ένταση. Γιατί είναι και λίγο έτσι κόντρα καλή. Έχουν μια κόντρα καλή με τον LeBron. Να δούμε τώρα, άμα πάει να σου πει κάτι να πάει 4-0, μπορεί να αλλάξει και τη λογική του LeBron για το Cleveland. Να σου πει, εντάξει, δεν γίνεται τώρα να τα φτιάξουμε όλα. Πάω κάπου αλλού που είναι πιο έτοιμη ομάδα. Και δεν νομίζω να μην αντιδράσει ο LeBron. Δεν νομίζω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αντιδράσει. Αυτό θα αντιδράσει. Και θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δεν θα είναι σκούπα ή δεν θα είναι εύκολα για τους Warriors. Κοίτα, εγώ ξέρω, λέω και πάλι, δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι... Συγγνώμη, ότι θα πάει σκούπα. Δεν το βλέπω. Γιατί άμα δει τα μάτς, το ένα το κερδίσανε οι Warriors χάρη σε αυτό το λάθος που έκανε ο Thompson. Μπορεί να μην έκανε τίποτα και να πήγαινε πάλι. Ναι, αλλά δεν το είδαμε στην πράξη. Στη λεπτομέρεια. Και το δεύτερο παιχνίδι το πάλεψε το Cleveland μέχρι το σημείο που άλλος έβαζε τα πάντα. Δηλαδή. Έβαλε 9, έσπασε το ρεκόρ του Ray Allen, έτσι, από τον τελικό, εκείνο τον μαγευτικό τελικό τότε με τη Βοστονάρα, μέσα στο Los Angeles. Δηλαδή, έχει βάλει 8, 8, δηλαδή άλλος τώρα σπάει ρεκόρ για να χάσεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Α δούμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία έτσι, περίπου 15 λεπτά της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City πάμε μέχρι και τις 10. Άρη, έχουμε τίποτα, φίλε? Κάτι κινείται. Ναι. Κάτι κινείται. Ναι, θα συζητούσαμε με τον Άρη. Το πούμε πριν, λάβαμε ότι ήμουν εκτός λόγω κάποιων τηλεφωνημάτων που ήθελα να κάνω. Ναι, ναι. Ότι γίνεται γενικά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, Άρη, κινείται κάτι. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, μετά την περασμένη εβδομάδα το γεγονός δηλαδή ότι τελείωσε το θέμα Αγγέλου, ότι. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, μένει υπογραφή μόνο για το θέμα του Βεργίνη. Υπάρχει το θέμα του Νταλό, το οποίο τώρα πριν από λίγο μου είπαν ότι ταξιολογικά μένει και ο Νταλό. Αυτό είναι όμως, θα πω εγώ, το αφήνω, το μένει, θα το δούμε. Ο Σλαυτσάκης είναι που ξεκινάει και αυτός προπονήσεις, αυτό στο πρόγραμμα αυτό σχετικό. Ο Γραβάς επίσης, τον οποίο τον ήξερε ο Αγγέλου από τον Προμηθέα, τον είχε πάρει ουσιαστικά αυτό στον Προμηθέα. Βέβαια μετά από τον Αγγέλου έφυγε από τον Προμηθέα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Αγγέλου τώρα προσπαθεί να ξεκινήσει να κάνει μια ομάδα, να βρει κάποιους Έλληνες κυρίως που έκανε στην αρχή, να κάνει ένα ρόστερ με τη λογική ότι η ομάδα έχει μπάν. Ξαναλέω, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι η ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να έρθει τον μπαν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει τον μπαν και θα κάνει ο Άρης μεταγραφές εκτός λογικής μπαν. Είναι πολλά τα λεφτά που απαιτούνται αυτή τη στιγμή. Και ξαναλέω, άμα να κάνεις ένα μπαν 400.000 και δώσεις και 250.000 στον μπαν, δηλαδή να δώσεις 250.000 και τι, να κάνεις ένα μπαν 300, δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο Αγγέλου προσπαθεί να βρει παίχτες ο Αγγέλου και από την Ελλάδα, να τους κλείσει γρήγορα. Για να δημιουργήσει μια βάση ελληνική και βέβαια να δείξει, μάλλον να θέλει και σε κάποιους παίκτες, ότι παιδιά, κοιτάξτε, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν τον χρόνο, αν θέλετε να μείνετε στην ομάδα. Και τι λέει είναι αυτό. Αυτό για να κάνει κυρίως με τα συμβόλαια που υπάρχουν. Αυτοί που φύγαν, που τελειώσαν τα συμβόλαιά τους, είτε το συμβόλαιο που είχαν είναι πολύ μεγάλο, ή αυτά που αρχικά ζητήσανε πολλά. Δεν μπορεί ο Άρης να τα δώσει αυτά λεφτά. Δηλαδή, ο Μούρτος με τώρα έτσι καλό χρυσό. 60.000 συμβόλαιο, δεν υπάρχει αυτό στον Άρη. Στον Άρη τη επόμενη χρονιά, 60.000 θα πάρει ένα, το πολύ δύο Αμερικανοί. Και θα είναι το ανώτατο συμβόλαιο που θα δώσει ο Άρης. Το 60. Οι Έλληνες προορίζονται για 30, 25, 20, 35, το πολύ 40. Έτσι. Γι' αυτό ξαναλέω ότι για μένα θεωρώ ότι είναι πάει εξαιρετικά απίθανο. Αθηναίο δεν το συζητάω, για μένα είναι φευγά του Αθηναίου. Να μην υποχωρήσει και Τσαϊρέλης.
και βάζω και ερωτηματικό μεγάλο για το Φιόνε. Που από όσο γνωρίζω ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και από αρκετές άλλες ομάδες για το Φιόνε. Και το πρώτο αρχικό νούμερο που ακούστηκε στην, για Φιόνε γενικά, και πάλι είναι απαγορευτικό για τον Άρη. Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά ο Άρης. Τώρα, αν πιστεί ο μικρός, του γίνει μια καλή οικονομική προσφορά. Δεν μιλάω να παίξει τζάμπα το παιδί, έτσι προς Θεού. Και το παιδί δεν έχει πάρει και λεφτά φέτος. Του γίνει μια καλή όμως προσφορά και πιστεί και από το πλάνο του Αγγέλου ότι θα έχει μέλλον και θα αναπτυχθεί σαν παίκτης. Και η ιστορία του Αγγέλου στον Άρη το έχει δείξει αυτό κιόλας. Εντάξει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αυτά είναι τα δεδομένα. Θεωρώ ότι εδώ που χωρίδι μπορεί ο Λευτέρης να έχει όλη την καλή διάθεση να μείνει στον Άρη και το ξέρω ότι το θέλει να μείνει στον Άρη. Αλλά πρέπει να ακούσει πρώτα το πλάνο της ομάδας. Πρέπει να δει το οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Και ίσως να πρέπει να μην ακούσει και το μάνατζερ του. Ναι. Γιατί ο Λότσος που είναι ο μάνατζερ που τον ξέρω, ξέρουμε πώς λειτουργεί. Έτσι. Και το έχει κάνει πολλές φορές και στον Άρη αυτό. Θα τον πει τον παίχτη, θα σε πάω εκεί, θα σε πάω εκεί, θα σε πάω εκεί. Και στο τέλος μπορεί να μην κλείσει και πουθενά. Και θα τον ανεβάσει το κασέ. Έτσι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή νούμερα που π.χ. κοστολογείται ο Μποχωρίδης ή ο Τσαρέλης δεν μπορεί να τα δώσει. Στο Τσαρέλη επίσης, ένα άλλο που είναι μείον και για να μείνει ο Τσαρέλης πρέπει να πάρει και αυτός μια γερή προκαταβολή, είναι τα χρωστόμενά του. Ο Τσαρέλης είναι ο πιο δικημένος παίκτης στον Άρη. Έχει να παίρνει λεφτά δύο χρόνια. Είναι στο 99, έτσι το παιδί αγωνιστικά αν το δεις, είναι από αυτούς που έχει βγάλει 100% τα λεφτά που δεν πήρε ποτέ. Και έχει, αυτή τη στιγμή έχει και κάποια νούμερα καλά στον Άρη. Έτσι όπως ήταν ο φετινός Άρης, έκανε πολύ καλά νούμερο ο Τσαρέλης. Άρα έχει ένα συγκεκριμένο κασέ το οποίο αυτή τη στιγμή είναι απογορευτικό για τον Άρη, θεωρώ. Και σύν τη άλλη, και να πέσει το κασέ του και να ρίξει τις απαιτήσεις του, λέω εγώ, ο Τσαρέλης, πρέπει να πάρει μια γενναία προκαταβολή για τα λεφτά που το χρωστάει ο Άρης. Και μου πει κάποιος ότι άμα το κάνει σεβασμό, δύο χρόνια σεβασμό κάνει ο Τσαρέλης. Δεν γίνεται. Πόσο συμβιβασμό ακόμα. Πόσο συμβιβασμό να κάνει το παιδί. Εντάξει, και αυτοί οι αθλητές επαγγελματίες είναι, παιδιά. Από αυτό κάνουν για να βγάλουν κάποια λεφτά να ζήσουν για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Έτσι. Μην το βλέπουμε ότι. Δεν είναι αυτοί που. Δεν είναι σπανόλιδες όλοι που παίρνουν, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Μην τρελαινόμαστε και λέμε παίρνουν λεφτά. Εντάξει, παίρνουν κάποια λεφτά να ζήσουν λίγο πιο άνετα από έναν εργαζόμενο. Συμφωνώ. Αλλά σκεφτείτε τι δίνουν και αυτοί για τα πράγματά τους, έτσι. Γιατί και αυτοί θέλουν τον εξοπλισμό του, τον προσωπικό, θέλουν τα, ξέρω εγώ, τις προτεραιότητες τους, θέλουν αυτά, θέλουν τα προγράμματά τους, θέλουν χίλια δύο. Οπότε, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, οι πιθανότητες και για Μποχωρίδη και για Τσαρέλη, στη δική μου άποψη, είναι λίγες. Πρέπει να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα για να προχωρήσουν διαφορετικά υποθέσεις συγκεκριμένες. Και συνήθως έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Αθηναίο θέμα νομίζω δεν υπάρχει στον Άρη. Εντάξει, το κασέ Αθηναίο είναι. Εντάξει, δεν το συζητάω, δεν υπάρχει. Και για μένα δεν δικαιολογεί το κασέ με τη βάση την πορεία του Αθηναίου φέτος. Δεν έκανε κανένα εξαιρετικό στον Άρη. Έτσι, μισή χρονιά δεν έβγαλε τραυματίας. Αλλά έχει ένα καλό όνομα, έχει ένα βιογραφικό καλό. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχει ενδιαφέρον και από Γερμανίες και από Ισπανία και από Ιταλία. Στο καλό να πάει. Ο Αγγέλου για αυτόν τον λόγο. Στην Ανδόρα θα πήγαινε, αλλά. Ναι. Δεν πήγε πουθενά. Ναι. Ο Αγγέλου για αυτό το λόγο ψάχνει ήδη παίχτες από την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, Σλαβτσάκης ας πούμε ουσιαστικά είναι σαν αντιμούρτος, ας το πούμε έτσι. Βεργίνης δεν μπορεί να τον πει σαν την Ποχορίδη, αλλά το λες σαν ένα παίχτη που καλύβει το συγκεκριμένο κομμάτι. Μανολόπουλος, ο οποίος τον κοιτάει ο Αγγέλου. Αντιτσαϊρέλης, ουσιαστικά. Έτσι, μια θέση 4. 34 παίζει ο Μανολόπουλος. Και κάποιους άλλους Έλληνες που έχει στο πλάνο του Αγγέλου, στους οποίους κοιτάει. Έτσι. Ο Παπάγου έχει ενδιαφέρον. Ποιος? Πες λίγο το όνομα αυτό του Παπάγου που βγήκε σήμερα. Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ. Δεν το θυμάμαι. Είχε ενδιαφέροντα νούμερα, τέλος πάντων. Με 12,5 πόντους και 7 rebound. Γενικά εκεί θα κινηθεί ο Αγγέλου. Βλέπει ότι κάποια πράγματα είναι δύσκολα να κρατήσει από το φετινό ρόστερ. Και κινείται στη δημιουργία να βρει κάποιους παίκτες να τους κλείσει από τώρα. Πιστεύω ότι και μέχρι σε αυτό το μήνα τώρα ή στο 15ήμερο θα έχουμε και κάνα δύο ανακοινώσεις ξένων άμεσα, γιατί θέλει να κλείσει μια-δύο περιπτώσεις καλές, οι οποίες ακόμα και τώρα είναι φθηνές.
δεν είναι πολύ ακριβές γιατί σου περνάει ο καιρός και τελειούμε τα βαθμίματα τα υπόλοιπα που είναι σε εξέλιξη. Θα βγουν στην αγορά όλοι αυτοί οι παίκτες. Έτσι τώρα κάτι νούμερα, McFadden και αυτά δεν υπάρχουν παιδιά, μην το ψάχνετε. Έτσι. Ή ακόμα και το Μαγκή, τον οποίο τον θέλει ο Αγγέλ το Μαγκή. Αλλά ο Μαγκή αυτή τη στιγμή έχει ένα κατοστάρικο το χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο για τον Άρη. Δεν υπάρχει. Αυτό με το αγωνιστικό. Έτσι το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Αγγέλο. Κινεί το Αγγέλο σε αυτό το θέμα για να βρει παίκτες, να μιλήσει με παίκτες, να κλείσει παίκτες. Αύριο θα έρθει ο Γουλέλμος εδώ να έχει μια συνάντηση με τον Αγγέλο, να τα πούν λίγο, να δουν τι γίνεται. Ίσως να έχουμε και κάτι άλλο πιο επίσημο σαν αφορά τον Αγγέλο. Και να δούμε τι θα γίνει και με την Ευρώπη, γιατί ο Άρης έχει αυτό το θέμα με τον μπάσκετ του Champions League, το οποίο θέλει να του δώσει wild card, άσχετα αν τερμάτισε στην ένατη θέση. Είναι αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια και θα το πούμε τώρα για τον Άρη, ότι και στον μπάσκετ του Champions League, παιδιά, δεν έχουν θέση αξιοκρατία και βαθμολογία. Άμα θέλει, θα σε βάλει. Έτσι, άμα θέλει, θα σε βάλει. Αυτά είναι για να λένε για τους άλλους ότι οι άλλοι έχουν κλειστά και εμείς βάζουμε τέτοιο. Η Μούρθη το 10 ήταν στην Ισπανία και τους πήρε. Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Στον Άρη το βλέπουν αυτό το θέμα, γιατί εντάξει, από την παρουσία του στον μπάσκετ του Champions League έχουν ένα μικρό ποσό βέβαια εγγυημένο για την παρουσία του στους ομίλους. Θεωρούν ότι θα αποτελέσει και ένα δέλεαρ για τους παίκτες, έστω η παρουσία τους σε αυτή τη διοργάνωση, άσχετα αν εντάξει, ο στόχος δεν θα είναι μεγάλος. Έτσι, θα είναι μια καλή παρουσία στην διοργάνωση. Αλλά και αγωνιστικά και λέει, πιστεύω θα βοηθήσει τους παίκτες τα δύο μας τη βδομάδα. Εντάξει, αυτό ναι, και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το βοηθήσει, γιατί θα είναι μια καινούργια ομάδα να μπουν σε μια λογική, να γίνουν πιο γρήγορα ομάδα. Εντάξει, τώρα πόσο χειρότερα να πάει. Πέρσι ήταν τραγική χρονιά στον μπάσκετ του Champions League. Έτσι, να πάει πιο χειρότερα από πέρσι. Τι να πω. Αλλά όλα δείχνουν ότι μάλλον για εκεί θα πάει ο Άρης. Δηλαδή, αν τα ζυγίσει, νομίζω πλέον και τι μετακινήσει η FIBA στον μπάσκετ του Champions League. Αν δεν κάνω λάθος. Ή ένα κομμάτι των μετακινήσεων. Δύσκολα. Ναι, εντάξει, τώρα άμα βάλει δηλαδή πόσα λεφτά θα πάρει, μία ή άλλη. Δεν είναι σημαντικά τα οικονομικά κίνητρα και ούτε πιστεύω θα έχει εισιτήρια. Εντάξει, να μην κρύβομαστε στο δάκτυλό μας. Του χρόνου, παιδιά, τα εισιτήρια θα είναι δύσκολα. Δύσκολα γιατί ο Αριανός το μυαλό του είναι στραμμένο αλλού. Δεν θα είναι στον μπάσκετ του χρόνου το μυαλό του, δυστυχώς. Αλλά έτσι είναι η λογική και έτσι είναι και η οικονομική κατάσταση στη χώρα, έτσι. Πλέον ο κόσμος δεν αντέχει να πηγαίνει σε διαθλήματα. Είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν. Δυστυχώς, έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Οπότε και στην Ευρώπη αυτό βλέπω, Νίκο, να σου πούνε αλήθεια. Μάλλον για μπάσκετ από το Champions League πάει ο Άρης. Προκριματικά φυσικά. Κάτι που δεν σημαίνει ότι θα περάσει στους ομίλους. Έτσι. Γιατί προκριματικά και τρίτο προκριματικό να είσαι. Αυτό που θα έρθει πάνω σου είναι καλή ομάδα. Έτσι δεν θα είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι ο Άρης θέλει να παίξει στην Ευρώπη, αλλά δεν θα μπει στους ομίλους. Θα πάει προκριματικά. Άρα δηλαδή, αν και τέλει, μπορεί να μην παίξει κιόλας. Να αποκλειστεί. Αλλά αυτό εντάξει δεν είναι κάτι που το βλέπουμε στον Άρη. Το θέμα είναι ότι άμα μπει στη λογική της Ευρώπης θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς όλη η προετοιμασία. Πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, θα πρέπει να κάνεις όσο το δυνατόν πιο γεμάτο ρόστερ. Ναι, όλα να ξεκινήσουν πιο νωρίς. Να κάνεις και ρόστερ. Εντάξει, το ρόστερ δεν νομίζω να είναι πολύ γεμάτο, αλλά απλά θα παίζουν όλοι. Όμως και η Ευρώπη, ρε φίλε, θα παίξουν όλοι. Εντάξει, η Ευρώπη θα είναι πιο πολύ για αγωνιστικό, δεν θα κυνηγάς κάτι. Απλά για να μην ξεφτυλιστείς. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό θα προσέγγιση. Το έχουμε δει. Όλα αυτά τα χρόνια που οι ομάδες είναι στην Ευρώπη, ότι πολλές φορές παίρνει πράγματα από την Ελλάδα, ειδικά το διάστημα που έχουν τους ομίλους, ναι, τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σωστό, σωστό. Χάνουνε πράγματα στην δεν Ελλάδα. Δεν νομίζω να μπει στη λογική τώρα να γεμίσει το ρόστερ. Εντάξει, να βάζει κάποιες πιτσιρικάδες να ζουν, ναι, σε αυτούς. Το να γεμίσει τώρα, καταλαβαίνω στα δεδομένα του Άρη, δεν είναι εύκολο. Όταν λέω να γεμίσει, εννοώ όσο δυνατόν περισσότερο. Ναι. Έτσι. Εντάξει, αυτό θα προσπαθήσει να το κάνει. Αυτό να το κάνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα πάρει ο Άρης 5 ξένους. Σίγουρα. Έτσι. Δύο ξένους ξέρω εγώ θα είναι στα 50-60 χιλιάρικα και οι άλλοι θα είναι πιο φθηνοί, ομολογουμένως. Ναι. Θεωρώ ότι θα τους δώσει κάτι, αλλά ξαναλέω ότι και από οικονομικής πλευράς πρέπει να το δουν λίγο το θέμα. Γιατί αν αποκλειστεί ο Άρης τον πάρει το Champions League, δεν κερδίζει τίποτα. Αντίθετα, θα είναι ζημιά ό,τι και να παίξει. Είτε προχρηματικά, ας πούμε, και κάνει ταξίδι, θα είναι ζημιά. Αλλά θέλουν να το δοκιμάσουν αυτό. Okay. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα οικονομικό. Ωραία. Στο οικονομικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε τον κύριο Γουλέλμο. Αρχίζω να διαισθάνομαι ότι δεν θα κάνει τέτοιο τύπου. Ο κύριο Γουλέλμο έπρεπε ένα καιρό. Για μένα αυτό είναι λάθος. Το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή. Είναι λάθος το να μην κάνει τέτοιο τύπου ο κύριο Γουλέλμο. Ο κόσμος θεωρώ αυτή τη στιγμή
Αυτή την εικόνα έχω εγώ. Θέλει την αλήθεια. Θέλει να μάθει πώς είναι τα χρέη, τα προβλήματα, το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο. Γιατί πολλοί ακούν ονόματα παιχτών και φιλότερα άλλο πήραμε το σλαφτά και τα τρίκαλα. Τι ομάδα κάνουμε χρόνο. Γιατί το αναρωτιέται αυτό, γιατί ο Αριάννος νομίζει ότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που είναι μπορεί να κάνει μια ομάδα για playoff. Καλό θα είναι να βγει κάποιος και να του πει: παιδιά, εμείς του χρόνου θα κάνουμε μια ομάδα για αυτό και αυτό. Να σωθούμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και αν πάμε playoff, πήγαμε. Ναι. Καταλαβαίνεις. Μην περιμένει ο άλλος τώρα. Φύγει ο Μποχωρίδης και λέω: α, δεν κράτησα τον Μποχωρίδη. Πώς να τον κρατήσει, παιδιά, τον Μποχωρίδη. Πώς να τον κρατήσει, με τι λεφτά. Mm-hmm. Άντε, πέρσι τον Μποχωρίδη άφησε ένα συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό γιατί ο Άρης του δώσε χρόνο. Του δώσε χρόνο. Και είναι ο Άρης, τον ξέρει. Και του δώσε χρόνο ο Άρης. Γι' αυτό έβγε ο Μποχωρίδης στον Παναθηναϊκό για τον Άρη. Δεν έβγε για τα λεφτά, ναι, αλλά αυτό έγινε μια χρονιά. Δεν μπορεί να γίνει και δεύτερη και τρίτη. Έτσι δεν μπορεί να πει στον Μποχωρίδη, α, φεύγει. Ναι, τι να κάνει. Άμα πάει κάπου αλλού που του δίνουν χρόνο, του δίνουν, ξέρω εγώ, μια πιο υγιής κατάσταση και του δίνουν για κάποια λεφτά, γιατί να μην πάει άλλο. Μπορεί να τον αδικήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον Άρη δεν είναι υγιής, παιδιά. Όσο και να περνάνε κάποιοι προς τα έξω, τι είναι. Γίνεται μια προσπάθεια. Ναι, ομολογουμένως γίνεται μια προσπάθεια. Δεν μπορεί να την αδικήσει αυτή την προσπάθεια. Ναι, σίγουρα δεν είναι κατάσταση λάσκαρη που ήταν άρρωστη τελείως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ο ασθενής έγινε καλά. Ο ασθενής ακόμα είναι άρρωστος. Ακόμα υπάρχουν χρέη. Ακόμα υπάρχουν προσφυγές. Ακόμα υπάρχουν θέματα. Ακόμα υπάρχει τον μπαν. Ο ασθενής δεν είναι καλά. Είναι άρρωστος ακόμα. Mm-hmm. Πρέπει να πάρει σωστή αντιβίωση σε ανάλογα σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό θα την πάρει και σε τι χρόνο. Και κάποια στιγμή θα γίνει καλά. Όλοι αυτό θέλουμε να πιστεύουμε έτσι. Γιατί αν δεν γίνει καλά, θα τρέχουμε. Αλλά αυτό είναι ο ασθενής. Ακόμα παραμένει άρρωστος. Δεν άλλαξε κάτι. Απλά εκεί που ήταν με την. Στο μηχάνημα, ξέρω εγώ, με λάσκαρη και ήταν έτοιμη να φύγει η μπρίζα και να τερματίσει ο ασθενής. Ήρθε ο Γουλέλμος, τον βγάλαμε από το μηχάνημα, σώθηκε η ομάδα και αυτό. Δεν έγινε κάτι τρομερό φορά. Δεν είχε γίνει. Γιατί ακούω, ξέρεις, μια αισιοδοξία. Δεν είχε αλλάξει κάτι, ρε παιδιά, δραματικά. Το τι έμενε εμένα ο Αγγέλου δεν μου λέει κάτι όσον αφορά την επόμενη μέρα της ομάδας. Και μην πει κάποιο ότι ο Αγγέλου ξέρει κάτι παραπάνω, γιατί θυμάστε τι λέγαμε πέρσι τον Νικό. Mm-hmm. Για να έρθει ο Γιάννη, κάτι δεν ξέρει παραπάνω. Έτσι δεν λέει ο κόσμο. Κάτι δεν ξέρει ο Γιάννη. Τελικά δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα και ο Γιάννη. Εγώ θέλω να ακούσω από τον Γουλέλμο να μου πει το πλάνο του το χορηγικό, το πλάνο του το οικονομικό, το πλάνο του για το 99, το πλάνο του για τον μπαν. Αυτά να μου πει. Πώς θα οργανώσει την ΚΑΕ σε κάποια θέματα. Τι να μου πει δηλαδή. Ότι έχω 5 εκατομμύρια χρέη. Το ξέρα. Πριν τον Γουλέλμο το ξέρα. Ότι έχω 5 εκατομμύρια χρέη. Από πέρσι το Σεπτέμβριο το λέμε ότι έχει ο χρέη. Και λέγαμε κάθε μήνα που μεγαλώνει πόσα χρέη μπαίνουν στην ΚΑΕ. Τώρα ο Γουλέλμος δεν πρέπει να μου πει 5 εκατομμύρια χρέη, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε χρέη 5 εκατομμύρια, ναι, το ξέρω. Τι να το κάνω. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως, καμιά φορά ξέρεις, αυτή την υπερβολική αισιοδοξία δεν καταλαβαίνω. Να πω την αλήθεια. Και αυτό πηγάζει το γεγονός ότι δεν βγαίνει κάποιος να πει κάτι. Πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί. Ξέρεις και εμείς συνάδελφοι. Καμιά φορά τα ωρεοποιούμε και λίγο για να πάρουμε μια είδηση να ξέρω εγώ, έτσι είναι το ρεπορτάζ. Η φύση του ρεπορτάζ αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς θα πω εγώ, αλλά αυτή είναι. Έτσι. Mm-hmm. Και βγαίνει μια αισιοδοξία που εντάξει να γλίτωσε στον κρεμό, αλλά δεν άλλαξε δραματικά κάτι στην ιστορία. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Εντάξει, πήγαν κάποια λεφτά, πληρωθήκαν κάποιοι παίκτες. Δεν έχει γίνει όμως κάτι τόσο τρομερό φοβερό. Να μας πει επίσης τι γίνεται με τους άλλους επιχειρηματίες, ο κ. Γουλέλμος και ο κ. Καπάζογλου. Έτσι. Π.χ. ο κ. Καπάζογλου έμαθα, ξέρω εγώ, ότι έκανε συναντήσεις για το χορηγικό. Άρα είναι με στη διοίκηση. Στη διοίκηση δεν εμφανίζεται ποτέ ένα κ. Καπάζογλου. Πώς μιλάει για το χορηγικό, για τις διαφημίσεις, αφού δεν είναι στη διοίκηση πουθενά. Έχει δώσει κάποια αρμοδιότητα ο κ. Γουλέλμος και ο κ. Καπάζογλου. Αυτά δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι πολλά. Έτσι, είναι, δηλαδή ο κύριος. Ναι, όταν βγαίνει μια διοίκηση και δεν βλέπει τον κύριο Καπάζολο και μαθαίνω εγώ ότι έκανε συναντήσεις με χορηγίες, δηλαδή πήγαν εταιρείες και συναντήθηκαν με τον Καπάζολο. Δεν συναντήθηκαν με τον Γουλέλμο, με τον Παπαγεωργίου. Ναι. Ποιος ο ρόλος δηλαδή αυτά, δεν το λέω με κακό τρόπο, καταλαβαίνεις, να εξηγηθεί ο καθένας τι ρόλο έχει, να ξέρουμε τι γίνεται. Ότι αυτός έχει αυτό το ρόλο, παιδιά χορηγικά, αυτός με τα γραφικά, αυτός εκεί. Ότι αυτή είναι η σύνδεση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Αυτό ασχολείται με ένα και ο άλλο. Μην πάμε στι εποχέ τώρα, ξεγουλάσκαρι. Ποιο χορηγικό έχουμε το τμήμα μα.
Αυτά όλα να τα απαντήσω ο Γουλέλμος όμως, δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ. Δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος του Άριου Διοκτήτης. Δεν μπορώ να βγω να πω εγώ τι διάκανε ο καθένας. Γιατί εγώ μπορεί να με πει, α, εσύ δεν γουστάρεις αυτό, δεν γουστάρεις εκείνο. Πρέπει να το πει ο Γουλέλμος ο ίδιος τι δουλειά κάνει ο καθένας και ποιο είναι το πλάνο του Γουλέλμου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά γιατί θα φάμε και ώρα τον Μπαλαντέρ. Και είχα μόνο 3 ώρες να φύγει να μιλήσουμε. Λοιπόν, αύριο με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε 6.30, μετά με ρεπορτάζ και με ό,τι άλλο υπάρχει. Από τις 6.30 ουσιαστικά θα πάμε μπασκετικά από αύριο και με το παιχνίδι. Και από τις 8 μετά τις 8. Εννοείται. Λοιπόν, ακολουθεί Νίκος Παδόπουλος, Θανάσης Κυλώνης, Μπαλαντέρ εδώ στο Λίμπερο. Μένετε συντονισμένοι. Ξανά ραντεβού εμείς αύριο εδώ, κουτσουρεμένοι και αύριο, δεν αλλά πειράζει. Και με παιχνίδι.